Εδώ είμαστε. Έλα, έλα αγόρι μου. Καλησπέρα σας. Έλα αγόρι μου, τι ακούγεται. Α, τι έχω πάρει. Α, είχε πει και βρήκα. Άιντε καλά. Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Κακό. Δύσκολα τα πράγματα. Κακό, δεν είμαι καλά Νίκο. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν είμαι καλά Νίκο. Όχι, όχι. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει λίγο να συγκεντρωθούμε. Πρέπει λίγο να συντονιστούμε που λέγανε και κάποιοι άλλοι. Ναι. Συντονιστείτε. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας, γεια σας. Σπίτι καλά, εμείς καλά. Τι γίνεται Νίκο Παπαδόπουλε. Καλά Νίκο. Πώς θα πάμε φίλε, όλα εντάξει, θα πάμε μέχρι τις 12. Θέλω τίμια να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση που με απίθυνες πριν καμιά ώρα. Ναι. Εντάξει. Ένα γαμπάρι πήγαμε και χειμέρι φίλε, δηλαδή έτσι λίγο πριν χαλαρό καλοκαιρινό. Ένα μηδέν Πορτογαλία με τον Ρονάλντο. Πορτογαλία, Ελβετία. Πρώτος ημιτελικός είναι αυτός. Ημιτελικός του Nations League. Δεν έχω ιδέα. Και νομίζω αύριο παίζει Αγγλία-Ολλανδία. Μαυροβούνιο. Και αυτός που παίρνει τον τελικό πάει απευθείας στο Euro. Είναι ο Ολλανδία από ένα Σιδηρόπουλο. Φυσικά, ρε φίλε, αυτόν τον οποίο κράζεται όλοι που είναι καλύτερο ένας διαιτητής. Φαντάζομαι πως είναι οι άλλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια. Εντάξει, επειδή έμπλεξα όμως και γενικότερα έχω μπλέξει. Ναι. Νίκο μου, τέτοια βράδια που κλείνουν φίλοι εφημερίδων, αντιλαμβάνομαι ότι φάουλ του Ρονάλντο. Κόντρα την μπάλα κάπου ή έτσι έφυγε. Α, δεν κόντρα, ρε. Πολύ ωραία. Ωραία. Απευθείας εκτέλεση Ρονάλντο, κλασική θα τη χαρακτήριζα. Θα το κάνουμε άλλη φορά. Είμαστε εδώ και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12 μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο 107,4 σε μια δύσκολη μέρα. Πώς τη βρίσκει έτσι την μπάλα ο Αλιταράς. Εγώ προσωπικά ταλαιπωρούμαι από ένα μίνι πονοκέφαλο. Μίνι πονοκέφαλο ακούω. Ναι, ο οποίος είναι λίγο. Πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το air condition αυτός ο πονοκέφαλος ή απλά έχει να κάνει με κάποιο είδους πνευματική κούραση. Ίσως πνευματική κούραση θα έλεγα. Ναι. Είναι πολύ πιθανό να είναι αυτό το ενδεχόμενο συνάδελφε, αλλά εντάξει, όπως έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε. Πολλές κατασάσεις, έτσι βεβαίως, δεν βεβαίως, Νίκο, βεβαίως. Εντάξει, γιατί όπως έλεγε και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, είμαι ο ήρωας που μένει μόνος του. Ό,τι να είναι. Τώρα οι τίτλοι. Ο Μάκης Γιατράς. Ο Μάκης έχει σκάσει, ρε φίλε. Πολύ ζεστή. Πολύ δροθή, το πολύ ζεστή το γήπεδο. Πρέπει να βάλουμε, το κοιτούσα προχθές, πρέπει να βάλουμε να παίξει εκείνο το βίντεο της συνέντευξη τύπου. Την πρόσφατη μετά από το μάτς με την ΑΕΚ, ποιο είναι το πρώτο, το δεύτερο. Ναι, θα πρέπει, κοίταξε, θα πρέπει να το δούμε με την χαβαλή ιδιότητά μας και με τη δημοσιογραφική ιδιότητά μας. Γιατί πρέπει να μπει λίγο και στη θέση του δημοσιογράφου εδώ, Νίκο, που δεν είναι ευχάριστο. Ναι, οκ, okay, αλλά θα το ακούσουμε πρώτα, θα το καταλάβουμε. Εγώ έχω μπει στη δημοσιογράφου μία φορά, να ξέρεις, θα τον πρόβλημα του Τουάρη. Τι ακριβώς είχε γίνει. Στο μάτς του. Είναι το πρώτο παιχνίδι ΑΕΚ Προμηθέας. Ναι, στον Νίκο Γκάλη. Κερδίζει η ΑΕΚ με έναν πόντο στο τέλος, τέλος πάντων. Ναι. Στο γήπεδο έχει. Γεια σου, αγάπη. Έχει 2.000 κόσμο. Ναι. 2.000 κόσμο, εγώ σου λέω. Εμείς να σε καλά. Κλασικά πίσω από το πάγκο του αντιπάλου. Ναι. Εντάξει, είναι οι 4-5 ξέρεις που είναι, ρε παιδί μου, έτοιμοι για τη μανδούρα. Η οποία μανδούρα, ξέρεις. Αούα. Δεν υπάρχει και λόγος που γίνεται πρώτη φορά. Για κάνα πινελίκι. Πέφτει, τέλος πάντων, σε κάποια φάση κάτι έγινε εκεί πέρα. Γύρισε ο γιατράς, κάτι του είπε. Κάποιος από τον πάγκο κάτι του είπε. Του κοίταξαν περίεργα, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Γίνεται ένα ψιλοχαμό στο τέλος. Ναι. Εντάξει, ο coach Μάικης, εγώ ξέρω, τον σέβομαι πάρα πολύ. Γενικότερα, ναι. Αλλά. Εντάξει, και πατρινός τώρα, Λόρη δηλαδή. Εντάξει, είναι. Γκίκας παιχτάρ. Ναι. Δεν τον ήθελε, τον έστειλε στη Βέντση που ήταν. Ποιον είχε τον Πρίφτη. Ο Πρίφτη. Μυρωδιά. Πανέω με την Ούνιξ. Σωστά. Τρίτη χρονιά στην Ούνιξ ο Πρίφτη. Ένα είναι. Ναι. και έγινε ένα σκηνικό εκεί πέρα στο τέλος, τέλος πάντων. Πήγε στην Εύξη, ο coach Μάικης ήταν εκνευρισμένος προφανώς από τη φάση. Ναι. Λοιπόν, και κάτι, είπε για τον υπεύθυνο επικοινωνία τη ΑΕΚ που ήταν παρόν. Ότι ρε παιδί μου. Με πείραξε η στάση του γιατί με ρώτησε τι δουλειά έχω εγώ να απαντήσω και την προκάλεσα και τέτοια. Και πετιέται ο. Δεν ξέρετε, ο συνάδελφο Κώστα και Τζετζόγλου. Ναι. Γιατί κάτι είπε ο Κώστα για τάση, έκανε έτσι. Ποδοσφαιρικό. Ναι, αλλά επειδή γράφει τα γνωστά και ω σφινάκια, ασχολείται και με τον μπάσκετ του κυρίου Μάκη. Ναι. Ο Κώστα και Τζετζόγλου σκέφτεται ότι ήταν ο μοναδικό που πήγε στη Βραζιλία, Νίκο. Για το διπηρετικό. Ωραία. Γιάννη, δυνάμωσε λίγο το 2. Όπω ήταν, παιδί μου, ο coach Μάκη και κάνει ένα και με πείραξε αυτό και με έκανε και του λέει: Ωπαρε, τι βάλα στο χέρι. Τρελάθηκε ο Κώστα και τον Τζόγλου, σου λέει: Ποιος είσαι. Κατάλαβες. Και του λέει ο coach Μάκη. Λέει: Ρε, παιδί μου, δεν ξέρω, λέει ο κύριο, τι είναι ο παδό, δημοσιογράφο. Λέει: Πώ σα λένε. Λέει και τον Τζόγλου. Και του λέει και τον Τζόγλου, του λέει: Γιατί εσύ είσαι προπονητή. Λέει: Όχι, εγώ κάνω τον προπονητή. Εσύ είναι ποιο είσαι. Ωραία. Και έγινε έτσι το σκηνικό. Ναι, τα ωραία. Με σένα με ποιο προπονητή του Άρη είχε γίνει. Πρώην προπονητή του Άρη, τότε ήταν προπονητή του Προμηθέα. Τότε. Στην πρώτη χρονιά του Προμηθέα στην Α1, αν θυμάσαι, είχε προπονητή του Βαγγέλη Αγγέλου. Ναι, και είχε μανουριαστεί με Βαγγέλη Αγγέλου. Δεν είχα μανουριαστεί, είχε κάνει ερώτηση. Mm. Εντάξει. Διότι ο coach Αγγέλου τότε σε εκείνο το παιχνίδι, αν θυμάσαι, είχε πετάξει το πινακάκι στην κερκίδα. Σε ποιο μάτι ήταν αυτό. Πάω Προμηθέα. Ναι. Και... γύρισε το πινακάκι στο τέλος, ναι. Και το πέταξε στην κερκίδα. Όταν λέμε το πέταξε, το είδα. Ναι. Και τι τον ρώτησε. Τον ρώτησε για την έντασή του και μου είπε ότι μου έφυγε από το χέρι.
Μου φύγε από τα χέρια. Μου φύγε από τα χέρια. Ναι. Μου φύγε από τα χέρια και μετά ρωτούσε αν είμαι δημοσιογράφος εγώ. Ρωτούσε. Κατάλαβες. Τι να σου πω. Συμβαίνουν αυτά, φίλε. Είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές. Είναι η αλήθεια. Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Αγγέλου, οι ομάδες δεν πρέπει να κερδίζουν γιατί αποσυντονίζονται. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μόνο από αυτό ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε αρκετά. Ναι. Επίσης θέλω λίγο να θυμηθείς ο Προμηθέας σε τρίτη του χρονιά στην Α1 που βρίσκεται και λίγο να σκεφτείς που πήγε στην πρώτη. Την πρώτη με ανάλογα χρήματα. Αριανά, όλα αριανά. Γεια σας. Θα μιλήσουμε για την Τέγια. Θα μιλήσουμε. Ναι. Την πρώτη με ανάλογα χρήματα ναι. Και ομάδες με τον coach Αγγέλου Προπονητή, ο Προμηθέας έσωσε την κατηγορία προτελευταία αγωνιστική. Μετά πήγε Champions League, πάει να πάει τελικούς Α1, τέτοια πράγματα. Κατάλαβες. Απορώ, Αγγέλου, πώς. Πρώτη χρονιά ήταν, θα μου πεις. Δεν υπήρχε εμπειρία ναι. Τότε. Θα συμφωνήσω εγώ. Οκ. Okay. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ο Βαγγέλης Αγγέλου που ήταν στον Άρη τότε με τα Μπάνερ Βανίτη και σε έφτασε μέχρι τον τελικό. Και μετά σε έκλασε για να πάει στην ΕΦΕΣ και να περιμένει τον Ντούσαν Ιφκοβιτς. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Αλλά ήταν πολλά τα λεφτά, οκ. Okay. Εκεί του δίνω δίκιο. Ήταν πολλά τα λεφτά. Μαζί σου, αλλά. Εντάξει, έχει να επιδείξει πολύ μεγάλες ναι. Επιτυχίες. Φέτος τον Άρη τα έκανε. Υπάρχει πολύ λέξη, καλά. Την ξέρετε τη λέξη. Δεν χρειάζεται νομίζω να την πω, καταλαβαίνετε όλοι. Αλλά ακόμα Άρης με αυτά τρέχει. Δύο συλλαβές έχει. Ακόμα αυτά τρέχει ο Άρης, διότι ναι. Πέρσι είχε τη φαϊνή ιδέα σε συνεργασία με τη διοίκηση βέβαια να κάνουν και διετή συμβόλαια. Ναι, 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 ναι. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Μην δηλαδή να έχει ο Άρης ένα συμβόλαιο του Λάκη Τζόνς φέτος 100 χιλιάρικα. Γιατί να, τι είναι 100 χιλιάρικα σιγά, εντάξει. Μην χάσουμε το Μαγκή. Άντε το Λάκη, οκ. Το Λάκη είναι ο Λάκη. Ναι, για 100 χιλιάρικα είναι. Ναι. Ο Μαγκή, θα τα δώσετε 100.000. Ο Μαγκή τώρα και ο Κάιζερ και ο. Κάποιο ακούει τι συμβόλαια και νομίζω ότι μιλάμε για κλειστά. Τέλος πάντων, ναι. Αυτές οι συμφωνίες έχουν κάτι οψιόν για να φύγουν οι παίχτες. Buy out, ναι, κάτι okay. Τέτοια, να πούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι. Αν ο παίχτης δεν βρει αυτό που θέλει, έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Και γυρνάει και λέει: εγώ το χρόνο θα πάρω 100.000. Τρομερά πράγματα. Πολύ ωραία. Τρομερά. Πολύ ωραία. Θα ξεχάσω εγώ τα συμβόλαια που σκίζονταν. Θα ξεχάσω εγώ. Βέβαια. Έχουν γίνει φέτος στο μπάσκετ. Με το Βέγκο, βέβαια. Τέλος πάντων. Να διαβάζετε τον Ιγκάτζιο ο Λαμπαουτάρης πλέον. Γράφει. Αδελφός, καλή αρχή να έχει. Καλή αρχή κιόλας. Εξαιρετική πένα και εξαιρετικό συνάδελφος. Έτσι. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες, πυροβολάει η Αβέρτα. Όταν ασχολήθηκα λίγο στην πορεία μου μέχρι στιγμής με τον μπασκετικό ρεπορτάζ, γιατί για κάποιους μήνες το έκανα και αυτό, παράλληλα με το ποδοσφαιρικό βέβαια, είχαμε άψογη συνεργασία. Και μια συνεργασία που εξελίχθηκε και σε μια πολύ καλή φιλία. Και το διαβάζετε πλέον μέσα από το Λαμπαουτάρης και κάθε μέρα πυροβολάει ωραία θεματάκια και ρεπορτάζ. Εντάξει. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι αναιρούμε τον προκάτοχό, ο οποίος είναι αδελφός μας. Εντάξει, οκ. Okay. Και αυτό. Είναι μια τεράστια μορφή. Δεν αλλάζει αυτό. Σταμάτης Μορελής. Είναι μια προσωπικότητα τεράστια διαστάσεων. Προσωπικότητα. Ακριβώς. Εντάξει. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε έχει δύο παιχνίδια τα οποία παρακολουθούμε. Παραδόξως, πέμπτη βράδυ. 4 Ιουνίου έχουμε σήμερα, 5 πόσο έχουμε. Ναι, ίσως λίγο, φίλε. 5. Ωραία. Έχουμε έναν ημιτελικό μπάσκετ λίγκ, έτσι, ναι. 9 η ώρα, πολύ εμπορική ώρα. Προμηθέα ΑΕΚ. 3:45 πριν το τέλος της περίοδου, Προμηθέας προηγείται 47-43. Νομίζω το ημίχρονο είναι στο συν 11. Οπότε στην περίοδο, από ό,τι καταλαβαίνω, η ΑΕΚ έχει μαζέψει κάπως διαφορά. 2-1 εκεί η σειρά. Αν η ΑΕΚ κερδίσει σήμερα στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό που έχει περάσει ήδη. Αν ο Προμηθέας κάνει το 2-2, πάμε για 5ο ματς στο ΑΚΑ και κλεισμένο το θυρών. Γιατί η ΑΕΚ έχει μια αγωνιστική τιμωρία. Πιθανολογώ ότι αν πάει στους τελικούς. Βήματα ρε παιδιά, να το δώσει. Αν πάει στους τελικούς, δεν θα θέλει να παίζει κλεισμένο το θυρό με τον Παναθηναϊκό. Αλλά τέλος πάντων, θα ξέρω κατά πόσο έχει πολύ μεγάλη ναι. Σημασία. Βλέπεις ότι σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται κουβέντα και την Α1 ξανά, Νίκο Παπαδόπουλε. Άρχισε να γίνεται κουβέντα για τον Ολυμπιακό ότι αν μεθοδευτεί να παίξει την Α1 δεν θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Κάπου διάβαζα σήμερα ότι η αναδιάρθρωση δύσκολα θα περάσει. Έφαγε άκυρα την Αδριατική. Τι ήθελε να πάει στην Αδριατική. Έτσι έλεγε. Έτσι έλεγε και έτσι ναι. Και διάβασα αυτό το οποίο σου αναφέρω σήμερα στα μπασκετικά. Καλά, το ότι θα έτρωγε άκυρο από ένα σημείο και μετά ήταν σχεδόν σίγουρο. Απλά δεν ξέρω και κατά πόσο Ολυμπιακός επί της ουσίας ήθελε να πάει στην Αδριατική Λίγκα. Γιατί για να πάει στην Αδριατική Λίγκα, Νίκο Παπαδόπουλε. Παιχνίδια. Θέλει μπάτζετ καλά. Παιχνίδια. Εδώ λένε ότι ο Σλούκας το μόνο πρόβλημά του είναι η Α2. Για να έρθει. Κοίταξε. Εγώ σου έχω πει την πεποίθησή μου. Γιατί ο Σλούκας να φύγει από την Φενέρ. Και γιατί να έρθει στον Ολυμπιακό. Θα σου πω. Το να φύγει από τη Φενέρ είναι γιατί η Φενέρ πλέον έχει θέμα οικονομικό. Okay. Για να έρθει εδώ. Οπότε όπως καταλαβαίνεις από έχει θέμα οικονομικό, εγώ πιστεύω θα αλλάξει προπονητή. Τυχαία το αναφέρω. Τυχαία. Στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη στον προπονητή, επειδή μου γενικότερα έχει δουλέψει σε ομάδες με πάρα πολλά προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι από αυτούς τους προπονητές. Ποτέ δεν είχε μεγάλα budget, ποτέ, ναι. Ποτέ δεν κοιτούσε τα λεφτά. Ποτέ. Ποτέ. Ωραία. Τέλος πάντων. απλά τύχηνε στις ομάδες που ήταν παιδί μου όλες να έχουν από 20 εκατομμύρια budget και πάνω. Πακτολό. Εντάξει. Οκ. Ο καλύτερος προπονητής είναι τι ομάδα θα πού θα πάει, στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Οκ. Λοιπόν, μάλιστα έχει θέμα που ας πούμε φέτος έχει απέναντι τους παίχτες η Φενέρμπαχτσε. Μέχρι και η Φενέρ.
Έχει δηλαδή παίξει 2-3 μήνες μέσα. Και μετά λέτε για τον Άρη και τον Μπάουκ. Ναι, και γενικότερα ακούγεται ρε παιδί μου του χρόνου θα κατεβάσει τον μπάτζετ, ότι δεν έχει πια τα χρήματα που είχε παλιότερα και όλα αυτά. Άλλη μια ομάδα η οποία επενδύει στην Ευρωλίγκα και από εσύ και μετά φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να επενδύσει άλλο. Απορώ γιατί. Ναι. Και τέλος πάντων ο Σλούκας είναι να βγει στην αγορά, ρε παιδί μου. Εγώ πιστεύω ότι ο Ιτούδης θα τον πάρει. Κάτι τέτοιο διάβασα κιόλας ένα έγκριτο site σήμερα. Ή μάλλον χθες το βράδυ. Η Τσεσεκά θα πάει, η Ρεάλ. Ναι. Εκεί δεν... υπάρχουν η Τσεσεκά, η Μπαρσελόνα επίσης τον θέλει. Η Μπαρσελόνα. Υπάρχει η κυπροοπτική του NBA. Απλά στον Ολυμπιακό, ρε φίλε, όπως καταλαβαίνεις ο Σλούκας. Εντάξει. Είναι παιδί του Ολυμπιακού. Είναι παιδί του Ολυμπιακού. Από ναι, ρε παιδί μου. Μας από εκεί βγήκε. Okay. Έφυγε τότε γιατί ήθελε να είναι ουσιαστικά το νούμερο 1. Δεν μπορούσε να είναι με το Σπανούλι. Ναι. Πήγε στη Φενέρ, έκανε τρομερά πράγματα εκεί. Έτσι, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο. Ο Σλούκας είναι γεννημένος το 1990, δηλαδή είναι 29 χρονών, ούτε 30. Και έχει παίξει καμιά 9 Final Four, νομίζω 8. Και έχει πάρει 4 Ευρωλίγκες. Ή 3. Δεν τα λες και λίγα. Ναι, δηλαδή, δύο με τον Ολυμπιακό, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος από 20-21 χρονών ναι. Είναι παίκτης Final Four, έτσι. Ναι, ναι. Και πλέον έχοντας βάλει και πράγματα στο παιχνίδι του περαιτέρω. Ναι. Είναι παίκτης πολύ ψηλού επίπεδου, ρε παιδί μου. Είναι. Έτσι. Απλά τώρα στην προκειμένη. Εγώ προσωπικά ήμουν Σλούκας, δεν θα γινόταν στον Ολυμπιακό. Ούτε θα πήγε στον Παναθηναϊκό, εννοείται που κατά καιρούς ακούγεται, αλλά δεν παίζει γιατί τα χρήματα είναι πολλά. Θα πας σε υψηλό όταν μπλέκονται και άλλοι. Θα πας σε υψηλό επίπεδο. Ναι. Ποιος μπορεί να το προσφέρει, να πάω σε ΣΕΚΑ, ξέρω εγώ. Και Ρεάλ. Μπορεί και να δοκίμαζε στο NBA ένα χρόνο. Στην ΣΕΚΑ, ποιος έχει στη θέση του. Στη ΣΕΚΑ, κοίταξε, υπάρχει ο. Ο Ντεκολό. Ο Ντεκολό λέει ότι θα γυρίσει στο NBA. Α. Λέει ότι θα φύγει και θα γυρίσει NBA. Άρα, μα γυρίσει αυτό NBA. Οπότε με Νάτσο και Σλούκα καλά είσαι. Ναι, δεν είναι κι άσχημα. Ναι. Για το μάγει γιατρά, το πουκάμισο είναι δηλαδή κατευθείαν για πλυντήριο. Δεν έχει βρεθεί φίλο ο Δημήτρη Τόφαλο, γι' αυτό μιλά. Πολύ ωραίο ο χαμηλό φωτισμό που έχει γύρω-γύρω. Ναι, ωραίο ναι. Γήπεδο, έχει βοηθήσει ο Προμηθέας ναι. Πολύ, το έχει κάνει ωραίο γήπεδο. Αλλά δεν έχει κλιματισμό, κλιματισμό, ναι. Κακό. Εντάξει. Ή τέλο πάντων δεν κλιματίζεται καλά. Τι να σου πω, δεν ξέρω αν έχει. Είναι δεν και στον άνθρωπο να δρώνει εύκολα, Νίκο. Ακριβώς. Okay. Και ο μάγει γιατρά. Κάτσε και σήμερα που κάμισο πάνω κάτω τώρα και φώναζε τσίρι, θα κάνετε δρόση. Και πίεση μέσα να πούμε 200. Εντάξει. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ο Σλούκας φίλε. Κάπου στο τέλος θα πάει στον Ιτούδη. Δηλαδή, και αφού θα κάνει την προσπάθεια να τον Μπράντοβιτς να τον κρατήσει αν μείνει, μετά να το στείλει στον κολλητό του. Εκτός και να δοκιμάσει να πάει NBA, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Είναι για NBA ο Σλούκας. Είχα διαβάσει ότι οι Nuggets τον έχουν ψηλά. Οι οποίοι οι Nuggets έχουν ένα ενδιαφέρον γιατί παίζουν ένα ενδιαφέρον μπάσκετ. Γενικά και με τον το ψηλό τον σέρβο τον Γιόκιτς εκεί. Ψάχνουν ένα ακόμα παίχτη τέτοιου τύπου. Δηλαδή έχουν ένα playmaker ρακέτα που παίζει παντού, όπως είναι ο Γιώργης που είναι μεγάλη παιχτάρα, και ψάχνουν και έναν ακόμα. Δηλαδή παίζουν μπάσκετ ευρωπαϊκό, όντως. Ή τέλος πάντων κοντά στο ευρωπαϊκό. Όπως είπαμε και ο Παρασκευάς, είστε σαν τις πόλεις που είναι γνωστές μόνο επειδή φτιάχνουν υλικά. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Okay. Εμένα μου άρεσαν οι Nuggets. Φέτος δεν τους είδα από την αρχή, τους είδα στα playoff και μου άρεσαν εκείνος πολύ. Εκείνος ο Γκάρ, το καλό που έχουν, ποιος είναι. Ο Μάρεϊ. Ο Μάρεϊ, ναι. Δεν θυμάμαι το μικρό του. Τζαμάλ, νομίζω. Τζαμάλ, Μάρεϊ. Μπορεί να είναι Τζαμάλ και έχουν και έναν ακόμα πολύ ωραίο που δεν θυμάμαι όνομα. Και αφού εκεί 2-3, αλλά δεν θυμάμαι όνομα. Ναι. Αλλά βλέποντας λίγο στα play-off, έχει και play-off σήμερα, φίλε. 4 ώρα, τι κατάσταση αυτή. Τέλος πάντων. Δεν πάει να ασχοληθούμε, δηλαδή, Νίκο Παπαδόπουλε. Σήμερα αυτό μου λες. Δεν μας ακούει κανένας, πιστεύω. Δεν είναι να ασχοληθούμε. Το έχουν γυρίσει όλοι. Το έχουν αλλάξει. Μπασκετομάνα πια παλιά αυτά. Το έχουν Οπα, αλλάξει όλοι. Άγγλ Μπρέικερ, ο Λάρι Λαρετζάκη στον Μέιερ, τον έριξε κάτω, αλλά το έχασε. Ακόμα ένα παίκτη που ήταν στον Άρη και δεν τον ήθελε ο πρίφτη. Ή ο Αγγέλου ήταν, δεν θυμάμαι. Γι' αυτόν τον είχαμε εδώ πέρα, αλλά δεν. Εντάξει, σου πω κάτι όμως. Είναι παιδιά αυτά τα οποία ήρθαν στα μικρά του εδώ πέρα και δεν κατάφεραν να δείξουν πράγματα. Να σου πω κάτι, πέρα. Κάτσε και δες τι έχει φύγει από τον Άρη. Παπα-Νικολάου. Λαρετζάκης. Παπα-Νικολάου με λεφτά έφυγε, φίλο. Okay. Ναι, οκ, okay, αλλά έφυγε. Ο Ολυμπιακός και τον πήρε. Ναι. Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Λαρετζάκης. Και ο Βεζένκοφ φύγει με λεφτά. Μποχορίδης. Και αυτός είχε φύγει με λεφτά. Ο Μποχορίδης γύρισε. Σλούκας. Εντάξει, αυτός είχε έρθει δανεικός στον Άρη, βέβαια, τον Ολυμπιακό. Okay. Ο Σλούκας είχε σχέση με τον Άρη. Φίλε, μια φορά ήρθε δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ναι. Έχουν φύγει, ρε φίλε, είναι πολλά νέα παιδιά. Okay. Παπα-Νικολάου τότε ήταν επί Ματσόν και δεν τον. Φίλε, ήρθε ο Ολυμπιακός και τάσταξε. Και δεν τον έβαζε ποτέ ο Ματσόν. Ήρθε ο Ολυμπιακός και τον πήρε. Ναι. Έδωσε λεφτά. Το Βεζέκοφ έδωσε την Μπαρσελόνα λεφτά. Στον Νταμιάν τότε, βέβαια. Ναι. Τον Ποχωρή, τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω να πήρε με λεφτά. Με λεφτά το πήρε. Είχε πληρώσει λεφτά. Ναι, ναι. Είσαι σίγουρος. Ναι, ναι. Okay. Γιατί αναγκάστηκε το τότε. Τι είναι ο Αλίτης. Ήταν τότε που έλεγε ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης Αρβανίτης ότι αναγκάστηκαν στην ουσία να το δώσουν γιατί είχαν θέμα ρευστότητας. Ναι. Και έτσι τον πούλησε. Τι φάουλ έδωσε, ρε. Σογέι. Έξαλλο το Δημήτρη Τόφαλο. Εδώ αυτά τα παλικάρια που κάθονται εδώ μπροστά είναι πολύ μετά, του είδα και πριν. Εδώ μπροστά οι προμηθείς. Εδώ. Ναι, και εδώ, ωραία. Ωραία, εδώ αυτά τα πυρηνίκια που πέφτουν τώρα. Χαλαρή μπουζίτσα εδώ η κυρία. Ωραία.
Είναι πολύ ωραίο γήπεδο, φίλε. Πού είχε πάει, είσαι. Στο All Star Game είχα πάει. Α, πέρσι. Όχι για Προμηθέας ΠΑΟΚ. Όχι. Α. Αλλά είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Και όντως γύρω-γύρω δεν υπάρχουν φώτα πάνω στις κερκίδες. Είναι σαν θέατρο περίπου η φάση. Ναι. Και έχει όλο αυτό εδώ πέρα είναι με κόρτσιτ. Πολύ ωραίε κόρτσιτ όμως κοντά. Πολύ μέσα στο γήπεδο, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Okay. Τι κοιτάς εκεί πέρα τώρα. Ζητούν οι φίλοι του Άγγλα να μιλήσουμε για τον Ιντέγε. Θα μιλήσουμε για τον Ιντέγε, ρε παιδιά. Μπράουν Ιντέγε. Μπράουν Ιντέγε. Θα μιλήσουμε μετά τις 10.30 για τον Νιγηριανό Άσο. Το post του συναδέλφου σου πλήρωνε 0,9. Ναι. Δηλαδή. Okay. Ήταν δεδομένο αυτό. Δεν το περίμενε κανένας. Ειλικρινά. Θα το πάρει ως τον Ιντέγε, ρε φίλε. Θα τα πούμε μετά τις 10.30. Θα τα πούμε μετά τις 10.30. Ναι. Πού είναι αυτό το παιδί τώρα, βοήθαμε λίγο. Σπίτι του. Πού έπαιζε φέτος το παιδί μου? Πουθενά. Α, ελεύθερος είναι. Πώς και δεν πήγε πουθενά αυτό το παιδί άραγε. Ο Ιντέγε έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι. Ο Ιντέγε. Πώς γίνεται να ασχολείται με τον Ιντέγε. Ναι, φίλε, στον Ολυμπιακό ήταν μέχρι το 17. Το ξέρω, φίλε μου, καλέ, ναι. Αυτό λέω. Ο Ιντέγε το τελευταίο του παιχνίδι επίσημο ήταν στις 5 Μαΐου του 18. Στις 5 Μαΐου του 18? Ναι, Νίκο. Έτσι λένε τα επίσημα στοιχεία. Πουθενά δεν ήταν. Στην τέντα. Στην Κινέζικη τέντα. Στην Κινέζικη τέντα. Ναι. Άιντε, καλά. Okay. Θα τα πούμε μετά για τον Ιντέγε Μπράουν. Ναι. Και για τον Άρη γενικότερα. Ο Ανσαριφάρντ. Όχι. Όχι, Ο Βέλιος. Όχι. 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 Σε με το καναλάβω. Ο Βέλιος. Ο... Γιατί ο Βέλιος είναι ως Ολυμπιακό. Όχι, είναι στην Νότιχαμ. Εντάξει, γιατί. Τίποτα, δεν έχει καμία σχέση τώρα με τ' άλλο. Ναι. Ο Πάκο Ερέρα. Πάκο Ερέρα, θα σχολιάσουμε και αυτό. Τα έλεγε άνθρωπο. Διώκ τον τώρα να μου τον πάω. Τον παππού τώρα. Μα τώρα. Τα έλεγε. Πώς τον είπαμε με τον φίλο. Πώς τον είπαμε με τον φίλο. Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος τα έλεγε. Τον παππού. Πήγα τον είδα. Είπαμε τώρα διώκ τον. Τελείωνε. Ήρθε τώρα Τούρκος εδώ πέρα και τα διώκ τον τώρα. Δικαιώθηκε ο Κωνσταντίνος όμως. Δικαιώθηκε. Γιατί δεν μπαίνεις μέσα εσύ. Δεν αφήνει ο Κέρβερος εδώ πέρα. Εδώ κάνουμε δουλειά. Δεν είμαστε για να κάνουμε τώρα χαβαλέ. Ναι, θα κάνεις φασαρία. Έχεις δίκιο. Τελείωσε το τηλέφωνο μου, το τηλέφωνο μέσα, εντάξει. Θα ανοίξουμε γραμμές, πάρε τηλέφωνο να βγεις. Α, και αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτό μπορεί να γίνει. Με δικιά μου απόφαση μπαίνεις συνέχεια της εκπομπής εδώ μέσα. Δική μου, το δικό μου, έτσι. Το δικό μου, τη δικιά μου απόφαση, έτσι. Θα μπεις εδώ πέρα και θα είσαι δίπλα μου. Δεν θα μιλάς, αλλά θα είσαι δίπλα μου. Να είστε. Συνεννοήθηκαν τα παιδιά, όλα καλά. Ναι, φίλε, εντάξει. Μην είσαι τόσο αστείο. 5-1-44 βολές ο Προμηθέας. Δηλαδή τώρα... Πορτουγκάλ-Ελβετία 1-0. Τετάρτη βράδυ, ρε φίλε, μπάσκετ. 9 η ώρα, Κρατάνε τώρα εφημερίδες φίλο για το Προμηθέας ΑΕΚ. Εγώ αν ήμουν διευθυντής εφημερίδα θα έλεγα κλείστε. Ναι, παιδιά, κρατήστε 200 λέξεις για το μάτς και τέλος. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει τώρα. Ούτε στην πρώτη θα το βάλουμε. Και πήγε, λέει, 9 η ώρα, μου είπε ένας φίλος. Γιατί η ΕΡΤ δείχνει Ρολάν Γκαρός και. Γι' αυτό το πήγε 9 η ώρα. Ναι, ρε φίλε. Ένα σχολείο για τον Ρολάν Γκαρός πιο ενδιαφέρον έχει. Καλά, είπε η ΕΡΤ. Εντάξει. Μπορεί να μην έχει και άδικο. Ναι. Όχι, μπορεί, δεν έχει. Δεν έχει. Τι έγινε στο Ρολάν Γκαρός αλήθεια σήμερα? Δεν έχω ιδέα. Τι είχε πρώην τελικά, είχε. Δεν έχω. Ο Τζόνι έχει σίγουρα. Τζον Ρολάν Γκαρός, τι είχαμε ρε φίλε. Τζόκοβιτς, Μόκοβιτς, Γεσία, τι κάνουν αυτοί. Τζόκοβιτς έπαιζε χθες. Δεν ξέρω ποιος έπαιζε σήμερα. Λοιπόν, 51-44 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Μαζί μας η στοίχημα στην πρώτη ώρα της απόψινης εκπομπής. Στοίχημα.gr, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Ελλάδα, με την εφαρμογή της που την κατεβάζετε εύκολα και απλά σε τάμπλετ ή κινητό μέσα σε 2-3 λεπτά. Ποντάρετε να βάλει και δεύτερο γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή να κερδίσει ο Προμηθέας στο live. Και πάτε ταμείο. Για την ώρα εμείς θα πάμε στο break και όχι ταμείο, γιατί δεν πάμε έτσι ποτέ. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Όντως. Με τη συνέχεια. Τελευταίο διάστημα πολύ κουβά. Πάρα πολύ κουβά. Πάμε στο break λοιπόν, Γιάννη Ζάτση, και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαλαντέρ. Θα μιλήσω λίγο το χαλίγιο. Γιατί βαρανιώθω αυτά τα νταούλια να πούμε να βαράνε στα αυτιά μου. Νίκος Μοσχοβίτης. Τα νταγούλια. Τα νταγούλια και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Δεν είμαστε βέβαια δύο στο στούντιο, είμαστε τρεις. Αλλά δεν θα αποκαλύψω το τρίτο άτομο εδώ πέρα. Λοιπόν, θα αποκαλυφθεί εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν. FM και ενώ τα μηνύματά σου στο 54526. Στείλτε, δεν θα τα διαβάσουμε. Μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί και στα social media και του Νίκου και τα δικά μου. Λοιπόν, και έτσι Καλλιερόης, άλλωστε έχει κοινά social media με τον Νίκο. Όχι, ρε, δεν έχουμε κοινά social media. Γιατί ακόμα. Νίκος Καλλιερόης. Να κάνετε ένα τέτοιο. Όχι, ρε, θα βάλει κανένα τέτοιο. Εγώ έχω να σας προτείνω The το εξής. Perfect του, κάτι και τέτοια. Και μου ήρθε τώρα η ιδέα, γιατί το κάνουν πολλά ζευγάρια. Εντάξει, που έχουν σκύλο και πρέπει να το κάνετε κι εσείς. Να κάνουμε. Στο Grand, ρε φίλε, Instagram. Βέβαια.
Πες. Είναι κάτι που έχουμε σκεφτεί. Έτσι. Θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Έτσι. Είναι κάτι που έχουμε σκεφτεί ακόμα, αλλά δεν το έχουμε δουλέψει τόσο όσο θα έπρεπε για να το φτιάξουμε. Εγώ θα στηρίξω. Παιδιά, τι θα γίνει εδώ πέρα. Καλά. Από εκεί ακούγεται. Όχι, από εκεί ακούγεται. Όλα καλά. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Θέλει να μας πεις τι γίνεται με τον Brown Ντέγε. Brown Ντέγε. Ή η Ντέγε Brown. Δεν ξέρω ποιο. Ένα ακόμα πρώην παίκτη του Ολυμπιακού που φέρεται ότι καταλήγει στον Άρη. Όχι, φέρεται ότι καταλήγει. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει. Είναι σε διαπραγματεύσεις. Okay. Διαπραγματεύεται με τον Άρη. Υπάρχει ακόμα μια περίπτωση φόρ πολύ καλή. Πολύ καλή. Κάτσε να δούμε ποιου φόρου έχει ο Ολυμπιακό παλιότερα. Που εξετάζει. Ρίξε λάσπη να μυστεί, Νίκο. Δεν φίλε, δεν είναι πρώην φόρ του Ολυμπιακού. Ρίξε λάσπη. Δεν έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Η λάσπη, να ξέρει. Χαμηλώσω λίγο το χαλί. Δεν είπα τίποτα άλλο. Τέρμα. Ρίξε το τέρμα. Η λάσπη κάποια στιγμή ξεραίνεται και πέφτει. Μάλιστα. Να ξέρει. Θα του κάνω. Ανέβασε το χαλί. Εγώ δεν είπα τίποτα παραπάνω πέρα από το γεγονό. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Οκ. Γιάννη, το χαλί. Λίγο έτσι απαλά. Να χαϊδεύει. Να χαϊδεύει τον αέρα τη πόλη. Έτσι λίγο. Καλό, καλό εκεί. Λοιπόν, 63-50 η ΑΕΚ θα χάσει. Κάτσε να τα χάσει. Όπω φαίνεται. 5 λεπτά έχει ακόμα. Περίμενε. Τζόρνταν Θείοντορ τον είχε αντιμετωπίσει ο Άρης ως παίκτη τη Μπάνβιτ. Τότε στην Πάνορμο. Στην τελευταία του πολύ καλή χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Πήγε μετά στην Αρμάνη πέρσι. Κάηκε. Οκ. Okay. Έμεινε χωρίς ομάδα για αρκετό καιρό. Πήγε στην ΑΕΚ φέτος, αλλά δεν νομίζω ότι δεν τραβάει πολύ, ε. Τζάμπα τα λεφτά. Τον κύριο Μάκη. Τυρεμάκι. Εντάξει. Για πες μας τώρα για τον Brown Ντέγε, γιατί γίνεται Νίκο Παπαδόπουλε. Brown Ντέγε, ρε φίλε, ήταν ένας από τους λόγους που ο Καρυπίδης με τον Διαμαντόπουλο ταξιδεύσαν στο Λονδίνο. Ο 30χρονος Νιγηριανός επιθετικός. Ναι. Ο φόρτος 43 εκατομμυρίων. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα ωραία τα που πουλάνε δηλαδή, σαν τα φρέσκια τυρόπιτα το πρωί. Είναι η επιλογή, μία επιλογή που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Άρη για την κορυφή της επίθεσης. Και γι' αυτό δεν πραγματεύονται με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Τον Ντέγε, προσπαθώ να θυμηθώ στον Ολυμπιακό. Είναι ένας επιθετικός ο οποίος συγκεντρώνει, αν όχι όλα, τα περισσότερα θέλω των ανθρώπων του Άρη από τον φορ που θα είναι την επόμενη σεζόν στην ομάδα. Ναι. Δηλαδή, στο ύψος, ας πούμε, που δεν είναι ούτε πολύ κοντός ούτε πολύ ψηλός. Το ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, είναι καλός στον αέρα. Το ότι είναι γρήγορος, είναι αθλητικός. Έχει τον γκολ. Το μοναδικό του μειονέκτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει να παίξει επίσημο μάτσο εδώ και ένα χρόνο. Αυτό γιατί έχει συμβεί άραγε. Αυτός είχε φύγει για όσο θυμούνται το Φλεβάρι του 17 τον Ολυμπιακό, τον έχει πουλήσει στην τέντα. Ορίστε. Όχι στην τέντα κάποιου μπαλκονιού. Ναι. Στην κινέζικη τέντα. Α, οκ. Okay. Λοιπόν. Άρα πήγε στην Κίνα για τα τάλιρα. Για 12 εκατομμύρια ευρώ τον πούλησε τον Ολυμπιακό. Έτσι, έτσι λέει ο Ολυμπιακό, οπότε α πούμε ότι είπε τον πούλησε για 12 εκατομμύρια ευρώ. 12 λέει. Το επίσημο. Αυτό λέω. 12. Ναι, ρε παιδί μου, γενικά επειδή ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει πολλούς και λέγονται, ρε παιδί μου, διάφορα, μετά βγαίνουν κάτι άλλο. Ναι. Ας πούμε ότι το είπε ο Ολυμπιακός. Okay. Λοιπόν, αυτός πήγε εκεί πέρα, έκανε 15-14 συμμετοχές. Ναι. Okay. Έφυγε τον Γενάρη του 2018. Αντικατάστατο, θα λέγαμε. Ναι. Τον Γενάρη του 2018 έφυγε στην δανεικό στη Μάλαγα, στην Ισπανία, στην Πριμέρα Ντιβιδιόν. Από την Τέντα. Από την Τέντα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί έκανε κάμια κάτι συμμετοχές και εκεί. Εκεί βασικός και αντικατάστατος, ναι. Εντάξει, λίγο μέσα στη ζώνη πήγε, έκανε 13, σχολείο, τώρα, για να 13 στο... συμμετοχές. Τι να έκανε. Για να είναι σε φάση να το ψάχνει ο Άρης, προφανώς και το budget. Το οικονομικό στάτους του Ντέγε πριν 2 με 3 χρόνια έχει δεν είναι το ίδιο με τώρα και είναι φυσιολογικό με τις χρονιές. Okay. Αυτό, ναι. Είχε πάει λοιπόν στη Μάλαγα. Δεν το λέω αυτό και εγώ για τον Άρη. Το λέω γιατί ο Άρης έχει συγκεκριμένο πορτοφόλι, παιδί μου. Δεν μπορεί να πάρει παίχτη με 1 εκατομμύριο συμβόλαιο. Και έχει λεφτά, αλλά έχει λεφτά μέχρι ένα σημείο. Πήγε στη Μάλαγα, γύρισε στην Τέντα το περασμένο καλοκαίρι του 2018. Για κανένα εξάμεινο δεν έπαιξε καθόλου και το Γενάρη είναι ελεύθερος. Μάλιστα. Λοιπόν. Το Γενάρη δεν έχει βρει ομάδα. Όχι. Λοιπόν. Το ότι έχει να παίξει ένα χρόνο είναι και το βασικό όπλο του Άρη για να ρίξει τις απαιτήσεις του παίχτη και να τον πλησιάσει λίγο οικονομικά. Ναι. Εντάξει. Είναι ένα καλό διαπραγματευτικό όπλο. Δηλαδή του λέει, ας πούμε, ο Άρης αυτή τη στιγμή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή ότι εγώ μπορώ να σου δώσω αυτά τα λεφτά. Αλλά την ευκαιρία να επιστρέψει στο προσκήνιο. Την ευκαιρία να επιστρέψει στο προσκήνιο γιατί ένα χρόνο είσαι ενεργός στην ουσία. Εντάξει, κάνει προπονήσεις okay, και τα λοιπά, αλλά μέχρι εκεί. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο γνωρίζεις, δεν θα χρειάζεται μεγάλο διάστημα προσαρμογής. Είσαι σε μια καλή όριμη ηλικία, εγώ θα πω ποδοσφαιρικά, στα 30 του. Δεν είναι δηλαδή τελειωμένος ακόμα παιχτικά. Είναι στα 30 του, okay. Και μπορείς να κάνεις μια καλή χρονιά και ενδεχομένως να τραβήξεις το ενδιαφέρον μιας πολύ καλύτερης ομάδας και να πας εκεί πέρα. Και να σε κάνουμε κι εμείς τάλαρα όπως έκαναν τόσο και τόσο τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Εντάξει, γιατί τώρα μιλάμε για ένα παίχτη για τον οποίο ο Σωσό είχε δώσει 4 εκατομμύρια, η Δυναμό Κιέβου είχε δώσει 9, η West Brom είχε δώσει
12 που ήταν και ρεκόρ μεταγραφή στην ιστορία της. Ο Ολυμπιακός έδωσε 5,5 και η Τέντε έδωσε 12. Ναι. Πολλά λεφτά. Ας πούμε, η διαφορά των δύο πλευρών που είναι όσον αφορά χρήματα. Στοικο... Είναι μεγάλη, αυτό θέλω να πω. Είναι μεγάλη απόσταση. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό με σιγουριά για το αν είναι μεγάλη ή όχι. Ναι. Περισσότερο νομίζω ότι έχει να κάνει πέραν του οικονομικού, ρε παιδί μου, και με το ότι ίσως ο παίχτης επιλέξει να περιμένει κάτι άλλο. Ας πούμε, τώρα τι να σου πω. Ναι. Νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε. Να μην βγει στην υπογράψει δηλαδή. Ναι, νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε κάτι. Ναι. Μπορεί και όχι, αλλά. Από ό,τι καταλαβαίνω, προφανώς και ο Άρης το μεγάλο συμβόλαιο που θέλει να δώσει μεταγραφές θα γίνει στον επιθετικό. Εδώ καιρό ότι η υπέρβαση οικονομική από τον Καρυπή θα γίνει εκεί. Και ακόμα και. Με το budget του Ιντέγια να πέφτει, για τον Άρη είναι πάλι υπέρβαση αυτά τα λεφτά. Ναι. Εντάξει, γιατί αν ο Ιντέγια ήταν στα καλά του, δεν θα συζητούσαμε καν για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Είναι ένα παίκτη τώρα που έχει συμβόλαιο, μπορεί να έχει μήνυμα 800.000 συμβόλαιο. Ναι. Για να μην πω και παραπάνω. Αλλά τώρα ο Άρης προσπαθεί να το φέρει εκεί πέρα 3,5-4, να τον πάει κάπου εκεί. Στο δικό του ταβάνι, ας πούμε. Ναι, στο δικό του ταβάνι για τον φόρ που θέλει να φέρει στην ομάδα. Αυτό. Εντάξει, ενδιαφέρουσα περίπτωση. Να πω την αλήθεια, εγώ. Ούτε που τον θυμόμουν. Δηλαδή είχα χάσει εντελώς τα ίχνη του. Και εγώ να σου πω την για το που είναι. Και τώρα, ενώ ρε παιδί μου στον Ολυμπιακό πριν 2 χρόνια ουσιαστικά, 2-2,5 χρόνια. Μέχρι το Φλεβάρι 17. Τι μπορώ να πω ότι τον. Έχει βάλει ένα γκολ στον Τούμπα αυτό, δεν έχει βάλει σε ένα μάτσο. Βέβαια. Ξέρεις ότι. Ήταν στο θρελικό μάτσο με το τέτοιο, με το ΜΑΚ. Εκείνο ήταν. Μπορεί να ήταν και εκείνο. Μπλε στο λίφο ο Ολυμπιακός, εκείνο ήταν. Του ΜΑΚ ήταν και το είχε βάλει μπροστά σε 4. Ναι, του Μάκη ήταν κυπέλου. Αυτό είναι στο πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι. Εν τω μεταξύ τώρα. Απλά προσπαθώ να το θυμηθώ αγωνιστικά, ρε παιδί μου, και δεν μου έρχεται στο μυαλό, καταλαβες. Αν έρθει. Ναι. Με το καλό. Ναι, ξέρω. Ναι, το πρώτο θέμα ξέρει. Ναι, εντάξει, όταν, ναι, γνωστά αυτά. Όταν ναι, ο Ιντέγε σκόραρε στην Τούμπα. Ναι. Νίκο, καθόλου γραφικά, καθόλου αναμενόμενα, καθόλου κλισέ. Εντάξει, και. Out of the box θέματα, πρέπει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έτσι πρέπει να μπαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε, λίγο. Και ο αναγνώστης να παίρνει, ρε παιδί μου, ενδιαφέροντα θέματα, ας πούμε, να μαθαίνει πράγματα. Γιατί, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Δεν είναι πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα 1 και 4 ανέβηκε η είδηση. 1 και 13, 600 λέξεις βιογραφικό. Ναι. Ναι. Και λίγο πήδη 5 post από τον φίλο και συνάδελφο για το πώς έβαλε τον γκολ στην Τούμπα. Α, εκπληκτικό. Και πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων. Τι κάνεις. Αυτά. Ωραία. Με τον Ιντέγε Μπράουν. Και έχει και άλλη περίπτωση, Νίκο, που μιλάει ο. Ναι, υπάρχει μια ακόμα. Ο πρόεδρος. Και αυτό βγαίνει και από την ΠΑΕ. Κοίτα, τότε γεγονός ότι βγήκε το θέμα του Ιντέγε από την ΠΑΕ. Mm-hmm. Και από τον γνωστό υπεύθυνο επικοινωνία, τον οποίο λατρεύουμε και σαν εκπομπή εδώ πέρα, σαν δίδυμο. Τον τιμούμε, θα τον τιμούμε, γιατί έχουμε δουλέψει και οι δύο μαζί του και είναι απόλαυση. Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Κάτι πάει να γίνει. Ναι. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητο ότι θα γίνει και σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και μια ακόμα περίπτωση επιθετικού, αν του Ιντέγια δεν προχωρήσει. Πάλι πάει, από εκεί από Αγγλία. Να πάει ο Άρης σε αυτήν. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ακόμα για το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Ναι. Αλλά είναι εξίσου καλή περίπτωση φόρ. Μάλιστα. Με αυτή του Ιντέγια. Καλά, η περίπτωση του Ιντέγια είναι λίγο περίεργη τώρα. Καλή. Το βιογραφικό του, ναι, καλό, ναι, έχει παίξει Ελλάδα, ναι, άλλο επίπεδο, αλλά. Αν μου λες ότι εδώ και 2 χρόνια είναι έτσι. 2 χρόνια, ένα. Ναι, ένα χρόνο, οκ. Okay. Είναι λίγο θέμα. Πρόσεξε, αν μιλούσαμε. Στη διάρκεια χειμερινής μεταγραφικής περίοδου, που εκεί θες κάτι γρήγορο και έτοιμο, θα σου έλεγα OK. Αλλά τώρα, επειδή είναι καλοκαίρι, υπάρχει ένα διάστημα ικανοποιητικό για να το φτιάξεις εσύ και να το φτάσεις στην επίπεδα που θες. Ναι. Διαφοροποιεί λίγο την κατάσταση. Τώρα δεν σου λέω θα είναι 100% έτοιμος για τα ευρωπαϊκά. Μπορεί όμως να έχει πιάσει ένα συγκεκριμένο βαθμό ετοιμότητας. Ναι. Okay. Ο Γιουνές μένει στον Άρη, έτσι. Ο κάτω πως φαίνεται, ναι. Λογικά δεν θα. Okay. Ναι. Εντάξει, ο Γιουνές, κοίτα, έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Δεν έχει και πολύ μεγάλο ποσό λαμβάνει, δηλαδή για τη θέση του. Δηλαδή ο Γιουνές τώρα έχει ένα συμβόλαιο γύρω στα 130-140 χιλιάρικα. Εντάξει, okay. Yeah. Για δεύτερη επιλογή τον κρατάς. Σου έκανε όπως και να το κάνουμε 9 γκολ. Εγώ. Θα κάνει και του χρόνου, εγώ λέω. Ναι, μπορεί πάνω να κάτω. Κάνει, μπορεί να στα κάνει και του χρόνου. Okay. Και θα είναι και ένα διαφορετικό στυλ φόρ από αυτό που θα πάρει. Άρα δηλαδή πιο ψηλό, πιο φόρ περιοχή που μπορεί να το χρειαστεί. Όπω δεν το θυμάμαι καθόλου τον Ιωάννη. Εγώ σαν Νίκο με τον Γιουνές. Σαν Νίκο. Και όχι σαν Γιάννη. Για πε. Ναι. Ω Νίκο. Ω Νίκο. Γιατί δεν είναι. Ήμουν. Ω Νίκο. Λοιπόν, δεν τρελαίνω με τον Γιουνές, να σα πω την αλήθεια. Οκ. Okay. Επειδή εδώ σε αυτήν την εκπομπή μιλάμε και πιο ελεύθερα. Αλλά. Εντάξει, αν μείνει για δεύτερο, τώρα τι θα είναι καλά. Συγγνώμη, σε κάποιες άλλες δεν μιλάτε, δηλαδή πιο ελεύθερα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Όχι, το έχω πει και της απογευματινή, ότι εγώ δεν τρελαίνομαι με τον Γιουνές. Τρομέρο. Λοιπόν, δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα. Είναι η αλήθεια.
ο συγκεκριμένος. Αλλά για backup, OK. Με λίγα λεφτά κιόλας είναι, μπορείς να τον κρατήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά νομίζω για τον Άρη. Ο Προμηθέας κερδίζει την ΑΕΚ. Ο ιδρωμένος Μάγκης Γιατράς χαιρετάει τον Λούκα Μπάνκι. Πάμε για Game 5. Πιθανολογώ το Σάββατο. Γιατί πιθανολογείς, δεν έχει οριστεί. Δεν το έχω τσεκάρει. OK. 70-54, το τελικό σκορ. Τρόμαξε καλή ώρα, κάτσε. Και περιμένουμε να δούμε ποιος θα περάσει. Εγώ είμαι ξεκάθαρα με τον Προμηθέα. Ο Νίκος είναι έτσι φέτος, γιατί με την ΑΕΚ έχει μια εμπάθεια φέτος. Καθόλου, καμία εμπάθεια. Ναι, ναι, το ξέρω. Και δεν είμαι ούτε με τον Προμηθέα. Είσαι με το άθλημα. Όχι. Είμαι τον ΠΑΟΚ. Απλά βλέπω τις δύο ομάδες αυτές και σκέφτομαι θα γινόταν μια άλλη ομάδα που είναι στο ίδιο επίπεδο. Πλήρωνε για 2-3 μήνες ακόμα. Πιστεύω ότι αν έπαιζε με μία από τις δύο. Τον έχει πάρει ή 3-0 ή 3-1 θα ήταν. Τον έχει πάρει το παράπονο. Βαγγέλης. Όχι, καθόλου παράπονο. Απλά σου λέω. Αυτό δίπλα σαν προποντζή είναι, ρε φίλε. Ποιο είναι. Καλά, ρε φίλε. Ο Νουρέγεφ του ελληνικού μπάσκετ, ο Κώστας Πετρόπουλος. Είναι δυνατόν. Σαν προποντζή είναι. Είναι δυνατόν. Ο Νουρέγεφ. Χαλβάς για τους φίλους Τσιώτης. Ο Νουρέγεφ του ελληνικού μπάσκετ. Να ρε καλό Κώστα. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής του μπάσκετ. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Καλά, δεν ξέρω τον Νουρέγεφ του ελληνικού μπάσκετ. Το έχει ακούσει ποτέ. Κώστας Πετρόπουλος, ρε φίλε. Πατρινός, πολλά χρόνια. Νομίζω κάποια φάση ήταν και ομοσπονδιακός προπονητής στην Κωνσταντινούπολη. Σαν προπονητής δεκαετίας 80. Όχι, ρε. Ή σαν περιπτεράς επίσης. Όχι, ρε. Ιεροσελία. Όχι, ρε. Ο αγαπημένος Λουκαμπάκη. Στα χρόνια του, ναι. Όταν έπαιζε, από εκεί έχει Νουρέγεφ. Γιατί ήταν, ξέρεις, χορευτής και έτσι. Α, εντάξει. Εντάξει, προφανώς ο μοναδικός χορευτής που είναι γνωστός στον κόσμο πρέπει να είναι ο Νουρέγεφ. Δεν πρέπει να έχει άλλους έτσι. Ο Βάσκα Νουρέγεφ. Εντάξει, ρε παιδί μου, είχε λίγο ιδιαίτερα γούστα και ναι. Δεν έψηνε και τώρα. Ο Έλιο του ελληνικού μπάσκετ. Ναι, όχι. Αδιάφορο. Ναι, ναι, ενώ ο Νουρέγεφ καλό. Είναι πιο εύηχο, ναι. Ρε παιδί μου, Νουρέγεφ. Και ο Βάσκε, εμένα με λένε Νουρέγεφ, κατάλαβε. Δηλαδή. Έχει, ρε παιδί μου, σωμάκι καλό. Ο προπονητής μου στην Μπαχταχώρ μου είχε πει να τρώσει. Όποιο κόψει την τρίπλα είναι εχθρό. Είναι εχθρό. Πού είσαι, ρε κιλό. Διαστέλ προάκτιβ. Πού είσαι, ρε Θανάση, πού είσαι να τον κάνει. Αδελφό. Λοιπόν, 70-54. Προφανώς το Σάββατο έχουμε τον πέμπτο ημιτελικό και να δούμε ποιος θα πάει με τον Παναθηναϊκό τελικό. Να σκουπιστεί και εκεί για να τελειώνουμε με αυτή την φετινή παροδία της Basket League. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Σωστά τοποθετήσει. Ωραία, Ρονάλντο. Αυτό εδώ από το 1-0 πιστεύεις φεύγει. Αν παίζουν μέχρι αύριο. Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία. Δεν ξέρω. Τι έχασε εδώ το παιδί. Όχι, πρέπει να φύγει μακριά η μπάλα. Ναι, πρέπει να φύγει μακριά. Πολύ φάλτσο. Πολύ φάλτσο. Ναι. Okay. Ναι. Ο Ρονάλντο τώρα γιατί παίζει αυτά τα μάτια, φίλε Ιούνιο μήνα. Αυτό να πει. Ναι. Δεν πήγε διακοπέ στο παιδί. Ελέγα πάω μια φορά. Δεν έχει γίνει, 10 ώρε παλεύει. Τι κάνει, Ρονάλντο. Έλα, Coach Mike, κάτσε να βάλω λίγο. Κάτσε να βάλω λίγο, Coach Mike, να δούμε πώ θα πει τίποτα καλό για την ΑΕΚ. Τίμιο. Όχι. Έλα, ρε Coach Mike, κάτσε να ακούει. Ακούγεται. Α, Παρασκευή τελικά, όχι Σάββατο, Νίκο. Έλα, ρε Coach Mike, πε τα όλα. Ναι. Νομίζω ότι στα τρία παιχνίδια είμαστε καλύτεροι. Στο παιχνίδι το προγνωστικό δεν πήγαμε στο κήπεδο. Δίκιο έχει. Καλά λες. Στο πρώτο μάτσο μπορούμε να θέσουμε να κερδίσει. Ευχαριστώ πολύ. Να γίνει break. Οκ. Okay. Αυτά. Και από το φίλο Τσιώτη. Ωραία. Να μην ακούσουμε και τη συνέντευξη τύπου. Όλο και κάτι. Εντάξει, ρε. Όλο και κάτι μπορεί να έχει. Εντάξει. Τι να έχει τώρα. Τέλος πάντων. Σας πονάει ο Μάικς γιατρός επειδή είναι ειλικρινής, έτσι. Και δεν, Είναι μεγάλη μορφή, ρε φίλε. Είναι μορφή δυνατή. Και δεν πρέπει να είναι και δημοσιογραφικός κιόλας, νομίζω, συγκεκριμένος. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι δημοσιογραφικός ή όχι ο άνθρωπος. Δηλαδή, είναι μορφή. Ξέρεις ότι είναι μορφή. Όποιος δεν είναι, είναι εχθρός μας τώρα. Εντάξει, είναι μορφή, είναι δυνατός. Είναι πατρινή μορφή. Ναι. Γιατί νομίζω είναι και πατρινός κιόλας. Πατρινό καρναβάλι. Επίσης δεν ζει από τον μπάσκετ, όπως ξέρω. Α, είναι. Έχει άλλα. Δεν μπορώ να το πω αυτό που μου είπα να μεταφέρω. Τι έγινε, είναι ρατσιστικό. Δεν μπορώ να το μεταφέρω. Αναφέρθηκε αυτή στον Ουρέγεφ. Όχι, όχι. Παίζουμε μέσα σε αυτή. Από όσο ξέρω, ο Μάκης ο Κατέρας δεν ζει από τον μπάσκετ. Όχι. Δεν όχι, είναι υδριστικό. Για όχι τέτοια, όχι μάνες. Ξαναβρίσανε μάνες, το διακόπτω και φεύγω. Έχει μια οικογενειακή επιχείρηση πολύ δυνατή από ό,τι μου έχουν πει. Οπότε. Εντάξει, τον μπάσκετ το κάνει. Δεν ζει από αυτό. Εντάξει, λεφτά παίρνει άνθρωπος, αλλά ρε παιδί μου είναι άνετος, δεν έχει θέμα. Όλοι έχουν μια οικογενειακή επιχείρηση. Εμείς γιατί να μην έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση. Έλα, ρε Ρονάλντο, κάντο Δημήτρη, άντε, ξάπλωσαν όλοι. Πέναλτι. Πέναλ, δεν το έδωσε. Πέναλτι για την Πορτουγκάλ. Α, όχι, περίμενε. Πάει να δει βάρ πρώτα. Αυτός κάποτε ακούσει για τον Άρη. Ποιος ρε. Δεν θυμάμαι προπόνητη τρόπο το λένε. Λοιπόν, τώρα εδώ, από πριν φωνάζω Ελβετία εδώ για πέναλτι. Τι πέναλτι έχει εδώ. Δεν είναι, εσύ πέναλτι πέναλτι εδώ. Εδώ άλλος ο παλίκαρος προσπάθησε από εδώ, προσπάθησε από εκεί. Έκανε τίποτα τον Μπερνάρντο. Πέναλτι είναι, ρε φίλε.
Δηλαδή τι βάρ και τι μάρ, τι πέναλτι είναι. Αυτός ο διαιτητής ποιο, ο Μπρίχ είναι. Νομίζω αυτός πρέπει να είναι. Ο Μπρίχ. Γιατί είναι έτσι τα κεφάλια τους. Τι εννοείς. Αυτόν τον Βόρεν Σκανδιναβών εκεί πέρα να πούμε. Τι έχει το κεφάλι του ανθρώπου. Είναι τεράστια τα κεφάλια τους, ρε φίλε. Δεν μου κάνει και τεράστια. Τεράστια, αλλά έτσι προς τα κάτω, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτός κάνει σολάριμ 1000%. Ο προπονητής της. Εδώ πώς τον βλέπω, είναι εδώ. Γκρανίτε τσάκα. Γκρανίτε. Γκρανίτε. Είναι Βέρος Ελβετός. Έχει μεγαλώσει στις γειτονιές της Ελβετίας. Βέβαια. Στην Ελβετία υπάρχει μια κοινότητα, ρε παιδί μου. Τι κοινότητα, ρε φίλε. Δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα άλλο εκεί πέρα. Εντάξει, ποια κοινότητα. Μόνο Αλβάνοι. Ναι. Η μασκότα αγκαλιάζει τον Νίκο Κίκα. Μια κύρια έκανε τη σέντρα πριν. Επίσης, Βέρος Ελβετός εκεί έξω από την Ζυρίχη. Ξβένταν, πώς λέγεται. Ξβένταν, το Σακύρο. Τώρα το μεταξύ το Βάρ γιατί το βλέπει, για αυτή τη φάση το βλέπει. Τι? Το Βάρ γιατί το βλέπει, για αυτή τη φάση. Κατάλαβε άνθρωπο. Έχω μπερδευτεί τώρα λίγο εδώ με το φιλομπρίχ. Θα δώσει τίποτα. Με το φιλομπρίχ πάει τώρα εκεί πέναλτι τσεκ. Για ποιο πάει να κάνει πέναλτι τσεκ, για την προηγούμενη φάση που φωνάζει ο Ελβετή ή για αυτή του. Μπορεί και για τις δύο. Του Μπερνάρντο Σίλβα που είναι. Α, γίνεται να πάει για τις δύο φάσεις. Εντάξει, αφού είναι στην ίδια φάση. Ναι, να σπάρω δύο τριγώνια. Αφού είναι στην ίδια φάση, ρε φίλε. Οι δύο φάσεις είναι στην ίδια φάση. Είναι μία φάση. Δύο παραβάσεις. Μία παραβάση βασικά. Η δεύτερη. Α, τώρα βλέπει τον Ελβετό. Δεν είναι πέναλτι αυτό, δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Τι πέναλτι να δώσει τώρα εδώ. Επειδή τον βρίσκει με το πόδι. Ναι. Πέναλτι. Είναι πέναλτι. Τον βρίσκει με το πόδι. Πέφτει ο άλλος, χάνει την ισορροπία του γιατί τον βρήκε με το πόδι πάνω στο τρέξιμο. Άρα υπάρχει πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι εδώ. Έδινα. Λοιπόν. Κάθε το βλέπει, το ξαναβλέπει. Άντε, αγορμάτε, μα κούρασε. Μιλάνε και άλλοι τώρα πίσω του, λέει τι να κάνω, να το δώσω. Όχι, περίμενε, κάτσε να το ξαναδούμε. Δες το ξανά, βάλω, ξαναβάλω το άλλη μια παιδιά. Έχει μπει τεχνολογία, έχει χαλάσει το ποδόσφαιρο. Άσε μας που έχει χαλάσει το ποδόσφαιρο, ρε. Λοιπόν, για περίμενε. Και δίνει πενάλτι στην Ελβετία. Εκπληκτικά πράγματα. Ναι, πολύ ωραία. Αυτό έγινε τώρα, εντάξει. Πέναλτι στην Ελβετία. Είδα το βάρ και πολύ ωραία, πάει και το δίνει. Έχει βασιστεί να παίρνει την πορτοκαλί, εκεί τι γίνεται. Είναι το έχει δώσει. Είναι η επόμενη φάση όμως, ρε φίλε. Τι επόμενη φάση. Η επόμενη φάση είναι. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο τώρα. Είναι ως μη γενόμενο από τη στιγμή που εδώ υπάρχει πέρα. Πώς είναι μη γενόμενο, ρε φίλε. Ωραία, δώσε και στους δύο να τελειώνουμε. Ρε φίλε, αυτό προηγήθηκε, αυτό δεν είναι πρώτα. Μπερδεύομαι. Αφού αυτή η φάση προηγήθηκε, ρε Νίκο Φερναντά, ο φίλος σας να τους. Καλά φωνάζει το παλικάράκι εκεί πέρα. Ρε το έδωσε αυτό, πολύ ωραία. Εγώ λέω δεν είναι, αλλά το έδωσε. Ναι. Okay. Μορφά με τον Μπρίχ. Ο Ρουί Πατρίσιο απέναντι στον Σακύρη. Όχι, τον Ροντρίγκες. Επίσης Ελβετός κι αυτός. Βέρος κι αυτός Ελβετός, γιατί είναι γνωστή. Είναι family tree, δηλαδή, από την Ελβετία. Ρε παιδί μου, Ροντρίγκες, Βέρι. Πολύ περίεργη φάση, φίλε. Παίχτης της Μίλαν. Με ένα τατουά στο λαιμό. Πολύ περίεργη φάση. Για να δούμε, για να δούμε και να πάμε. Το βάζει και μετά πάνε χτυπάνε το πέναλτι για την Πορτογαλία. Το βάλε. 1-1 η Ελβετία. 1-1 ο Ελβετός λοιπόν. Στο 56 πέναλτι από το ΒΑΡ με καναδίλα από το καθυστέρηση. Με άλλο πέναλτι να έχει προηγηθεί. Πριν να έχει γίνει μετά από αυτό το οποίο δεν μετράει μάλλον. Το μάτι γίνεται στον Τραγκάου. Α, δεν ξέρω. Νομίζω ότι γίνεται στον Τραγκάου. Δεν ξέρω. Γίνεται στον Τραγκάου. Μάλιστα. 1-1 λοιπόν ο Σαφαρίος είναι η Ελβετία. Τι μας δείχνει πάλι, μας κουράσατε. Τώρα αυτό το πέναλτι ρε φίλε, αν δεν το δεις στο ΒΑΡ δεν το δίνεις. Ναι, οκ. Δηλαδή τώρα με γυμνό μάτι και από replay, εντάξει. Είναι πολύ λεπτομέρεια γι' αυτό. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι. Είναι. Λέω εγώ. Γιατί και εμείς στην αρχή ξεγελαστήκαμε και φάνηκε να μην είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο break. Αφού ισοφάρισε και η Ελβετία 1-1. Στη στοίχημαν.gr. Στη στοίχημαν. Μαζί μας. Κατεβάζετε την εφαρμογή, όπως την έχει κατεβάσει τώρα εδώ πέρα ο Νίκος, θα πούμε και παίζει επόμενο γκολ Πορτογαλία. Να το βάλει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Όχι, δεν παίζω τώρα. Στο 87-95 θα το παίξω. Παίζει στοίχημα. Θα κλείσει το σπίτι. Λοιπόν, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Έχει πρόβλημα, έχει θέμα με τον τζόγο. Θα το αναλύσουμε μετά και αυτό. Πάμε στο break. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4 με ενθουσιασμό, νεύρο, μπρίο θα λέγαμε. Λοιπόν, σαν σήμερα νομίζω συμπληρώνεται 11 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Σεργιανόπουλου, την δολοφονία βασικά του Νίκου Σεργιανόπουλου, που είχε συγκλονίσει τότε την Ελλάδα, με εκείνο το, το άγριο σκηνικό. Αυτό. Πού το βρήκες αυτό σαν σήμερα. Κάπου είδε κάτι άρθρα γι' αυτό, ρε παιδί μου, μιλούσε ο δικηγόρος της οικογένειας κτλ.
Πατεράς Νίκος Ριανόπουλος, εντάξει, ο γνωστός και ως Κωνσταντίνος Μαρκοράς, έτσι τον γνωρίσαμε, εμείς τον αγαπήσαμε. Ή ο Μίτσος Παυλάτος, στους Σταύλους Ερέτα Ζαΐμη, και εκεί, πολύ δυνατός, με το πλατινέ το μαλλί το βαμμένο. Πολύ καλός και εκεί. Δεν θα κάνω αυτό που κάναμε τον Ευρωπιότητα να παίξουμε κάτι από τον Νίκος Ριανόπουλο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Okay. Είναι πολλά άλλωστε με το συγκεκριμένο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Έχει επανάληψη τώρα, βλέπω Air Sports Βαβρίκα Φέντερερ. Ματσάρα έγινε εδώ. Ματσάρα έγινε εδώ. Το οποίο δεν το έδειχνε η Air Sports, το έδειχνε το διαδικτυακό και ενώ έγινε καλό μάτσο, ενώ έδειχνε το Ναδάλ Νισικόρη που ήταν λίγο εύκολο για τον Ναδάλ. Νισικόρη. Και η Νισικόρη. Και η Νισικόρη. Ιαπωνέζο. Τι θα ήταν, Νίκο, Αυστριακό. Βέβαια. Τι έχουμε άλλο για Αυστριακό είναι ο Ντόμινικ Τιμ, φίλε, ο οποίο επίση είναι πολύ καλό στο χώμα. Εγώ δεν τον ήξερα αυτόν, σε παραδέχομαι που τον ξέρει εσύ. Θα κάνουμε. Και είναι ωραίο σου λέω το Roland Garros, δε φίλε. Απλά λίγο βαριέσαι. Αν είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι, όσο καλό και να είναι, κάποια στιγμή λίγο σε πιάνει βαρεμάρα. Σε πια μια ιδέα, δε. Να δείτε να μένει το μάτι κατά 4 ώρε. Όσο φαν του τέννη και να είσαι, αν δεν το έχει παίξει. Εντάξει. Δεν μπορεί να κάνει να ασχοληθεί σοβαρά. Ναι. Αρχίζει και βαριέσαι, είναι η αλήθεια. Τι έχουμε άλλο, Νίκο, για πε. Τι γίνεται γενικότερα άλλο. Εγώ λέω κλείσουμε. Λε, Ένα-ένα παραμένει το. Πορτογαλία-Ελβετία με αυτό το πέναλτι το οποίο έδωσε πριν το περίεργο Μπρίξ το 69. Παιχνίδι το οποίο, αν δεν κάνουμε λάθος, γιατί εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε για να ενημερώνουμε κιόλας, ναι. Είναι ημιτελικός του Nations League, αυτή τη επιτυχία που έπαιζε και η Ελλάδα κάπου τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο. Θέλω να παίζουμε. Χθες κάναμε μια κουβέντα για το Instagram, θες να μας ενημερώσει τι γίνεται. Εδώ ο Νίκος χθες έβλεπε πλησίαση. Δεν έλα, είναι... εδώ, έλα εδώ. Γιάννη, άνοιξε κι αυτό. Χθες ο Νίκος λοιπόν έβλεπε ένα. Βάλα κουστούμα. Τέλος πάντων, προφίλ, δεν θυμάμαι τι. Έβλεπε το προφίλ του Αλιάγα και έλεγε ότι είχε τις φωτογραφίες σας πρόμορφες. Και προσπαθούσα να του εξηγήσω. Black and white. Ναι, προσπαθούσα να του εξηγήσω λοιπόν ότι στο Instagram πλέον δεν είναι απλά ότι ανεβάζουν τις φωτογραφίες που okay, έχουν φίλτρα και. Πρέπει όταν ανοίγει το προφίλ να έχει μία ομοιόμορφη. Πρέπει το feed να είναι ομοιόμορφο. Α, και το feed. Ιδανικό ναι. Είναι να είναι. Έτσι πως εμφανίζονται οι φωτογραφίες στο Instagram 3-3, να έχουν αυτές οι τρεις που είναι στη σειρά οριζόντια, να έχουν μια συνοχή. Αχα. Ναι. Τι δηλαδή, εννοείς συνοχή δηλαδή. Δηλαδή είσαι εσύ... Τα είναι σπουδαγμένα, δεν είναι τώρα τα λέμε έτσι. Εγώ ακούω με θρησκευτική... Έρχεται ας πούμε, δηλαδή. Πες το Σαββατοκύριακο, έρχεται ο Νίκος Παπαδόπουλος στο Βίλα Καραβίτσι, ωραία. Ναι. Θα γίνει και αυτό. Μέρος, θα γίνει ωραίο αυτό. Μέρος. Μαρά, παιδιά. Πολύ ωραίο. Να μπείτε και στο Instagram να μας ακολουθήσετε, θέλω. Παιδιά. Βίλα Καραβίτσι, λοιπόν. Πες ότι έρχεται ο Νίκος. Ωραία. Βγάλανε κάτω στα άλλα. Και βγαίνει κάποιες φωτογραφίες, ας πούμε, το Σάββατο. Ναι. Πρέπει ναι. Οι τρεις τελευταίες φωτογραφίες που θα ανεβάσεις okay. να είναι από εκείνη τη μέρα. Κατάλαβες. Δηλαδή να είναι το μέρος ίδιο, το background, δηλαδή, τα ρούχα που φοράς. Δηλαδή, οι πρώτες τρεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, πρέπει να είναι την ίδια μέρα τραβηγμένες. Ναι, περίμενε, θα σου δείξω κιόλας. Μου δείχνει ο δικός εδώ πέρα χθες έναν influencer που μένει εκεί κοντά σας, μου είπε να πούμε. Και έχει 70.000, λέει. Α, ναι. Λοιπόν, και μου έδειχνε, παιδί μου. 75.000 followers. Δηλαδή, followers. Δες λίγο, καταλαβαίνεις. Υπάρχει μια ομοιομορφία. Είναι τα ίδια ρούχα, είναι το ίδιο μέρος. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είναι Νίκο, άιντε, βγάλε μια φωτογραφία, μας φάνηκε ωραία, τώρα... την ανεβάσαμε. Είναι ολόκληρη τέχνη. Δηλαδή πρέπει να σου τρώει τουλάχιστον 2-3 ώρες από τη μέρα σου αυτό το πράγμα. Παιδιά, δεν είναι τυχαίο ότι τα social media. Όχι πλέον... για σένα τώρα, για μένα. Ναι, καλά, για... άστο, εμείς είμαστε άλλη κατηγορία. Τα social media πλέον γίνονται μάθημα. 100%. Μα εννοείται εντάξει. αυτό. Και είναι μια business. Άρα είναι λογικό. Και είναι και δουλειά η οποία πληρώνεται καλά. Στο μεταπτυχιακό ναι. μας μαθαίνουν για τα social media πώς πρέπει να τα χειριζόμαστε. Τι είναι τώρα. Καλά. Σπουδαγμένο κόριτσι. Πολύ καλά. Αυτοί που σας μαθαίνουν έχουν ασχοληθεί με social media ποτέ. Όχι. Νομίζω πως όχι, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Στην Ελλάδα που κάποιοι διδάσκουν πράγματα με τα οποία δεν έχουν, ναι. δεν έχουν έτσι καταπιαστεί ποτέ. Εντάξει, είναι, ρε, παιδί. Εδώ διδάσκουν για το Twitter και δεν ξέρουν τι είναι το Twitter. Τώρα τι... Δηλαδή, εγώ και ο Νίκος κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να πάμε σε ένα ΙΕΚ να διδάξουμε δημοσιογραφία. Όχι, κοίτα, εγώ λέω. Νομίζω ότι εσείς διδάσκετε μέσα από τα άρθρα σας, μέσα από την εκπομπή σας. Δηλαδή, τώρα αυτά είναι. Αηδία. Εντάξει, τώρα. Σε πιάνει μια ιδέα. Σε πιάνει μια ιδέα, εντελώς, ναι. Αηδία με ήχηση. Παιδιά, εγώ σας το έχω πει και θα το ξαναπώ και το έχω πει και αυτός με δούλευε. Εγώ έχω πάει πριν κάτι χρόνο και έχω μιλήσει σε ΙΕΚ. Έχει κάνει παρουσίαση, ας πούμε. Συγχαρητήρια. Έχει μιλήσει για τη δουλειά σου, τι έχεις κάνει. Δεν έφυγε καμία ντομάτα σάπια εκεί πέρα, δεν ήταν καναλάνι λίγο πίσω. Ήταν τότε ένας, ο Περικλής ο Γλενταδάκης που τον είχε καθηγητή ο Νίκος, έτσι. Ναι, ναι. Τον κύριο Πέρι, που δουλεύα μαζί στον Αγγελιοφόρο. Και ήμουν εγώ τότε. Ο Πέρι να είναι καλά, φίλε. Ξέρεις, που με είχε βοηθήσει μια φορά πέρα από το κομμάτι ναι. του γραφικό. Την πρώτη φορά που έρχονται οι Τζέιμς στη Θεσσαλονίκη, όχι τώρα που έρχονται κάθε καλοκαίρι, και τώρα νομίζω ότι η Παρασκευή είναι πάλι. Αύριο είναι. Σαν του λοιπόν, όχι, την Παρασκευή είναι. 7 του μήνα. 7 του μήνα. Λοιπόν.
Έχω πάρει το εισιτήριο, το είχα αφήσει κάπου μέσα στο σπίτι, κάπου πετάχτηκε από εδώ από εκεί. Έρχεται η μέρα της συναυλίας, πού είναι το εισιτήριο πουθενά. Τι θα κάνουμε. Στάτου στο Facebook. Πέρι, Messenger, έλα βρες με. Δεν θα πάω, ξέρω εγώ, για αυτά και τον για τα άλλα. Μεταξύ, εγώ το έχω πει να τον πληρώσω. Πάω, τον βρίσκω και δεν παίρνει και λεφτά. Που άλλο θα δάγκωνε τώρα, όχι θα σε ρίμαζε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις κάνει στάτου στο Facebook, έχασα το εισιτήριο των James. Δεν μπορούσε κανένα να μου δώσει. Ήταν άλλα χρόνια. Ναι, βεβαίως. Ήταν άλλα χρόνια. Λοιπόν. Και ήμασταν τότε μαζί. Ο Πέρι βοήθησε. Ήμασταν με τον Περικλή δίπλα-δίπλα στον Αγγελιοφόρο. Γραφεία εκεί πέρα. Λοιπόν, και αυτό τότε ήταν δάσκαλο σε ένα πολύ γνωστό γιέκ τη Θεσσαλονίκη. 2013 ήταν αυτό. Και μου λέει ρε παιδί μου, λέει ρε Νίκο, μου λέει, του λέω τι είναι ρε Περικλή, επειδή εσύ δουλεύει πολλά χρόνια ήδη σαν δημοσιογράφο, παιδί μου. Από τα 18 δουλεύω. Τι που να στα γυρίσει. Σου λέει ο Περικλή. Λοιπόν, εντάξει, δουλεύει, έχει μια εφημερίδα, έχει ένα site, έχει ένα ραδιόφωνο. Λέω ναι, ωραία, ωραία. Λέει θέλω να χτίσω. Όχι, να θέλει Μαθεού, ήσουν εδώ. Όχι, εδώ ήμουνα. Α, εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, περάσει από το θέλει Μαθεού, ήταν ένα χρόνο πριν. Ναι, ναι. Ναι. Μου λέει θέλω ρε παιδί μου, επειδή εσύ είσαι ρε παιδί μου και την ηλικία σου αρκετά δραστήριο στη δουλειά κτλ. Λέει θέλω να χτίσει να μιλήσει στου δικού μου εκεί πέρα, παιδί μου, να σου ρωτήσω. Πε μα λίγο πάνω κάτω τι είπε στα κτλ. Πρόσεξε τώρα. Και λέω να έρθω πολύ χάρη. Εγώ είχα άγχος εδώ μεταξύ για την ημέρα. Ντύθηκα και καλά. για να πάω. Εντάξει, δεν θα πω ποιο γιέκ είναι και θα καταλάβετε τώρα τον λόγο. Πριν πάω μέσα στην αίθουσα που είχε καμιά 20 παιδιά, ας πούμε, ένας από αυτούς είναι και ένας συνάδελφος μπασχετικός του Νίκου. Στον οποίο δεν κάναμε καλή εντύπωση, αλλά θα έλεγα τώρα. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σιγά, εσύ πες του, ξεφόρτωσε. Με φωνάζει πάνω διευθυντής του γιέκ. Και μου λέει. Λέει, εντάξει, λέει, δεν θέλω λέει, να του αποθαρρύνει πολύ με το κομμάτι τη δουλειά και τα λοιπά. Επειδή, εντάξει, επειδή μου παρεκκλήσω ότι δουλεύει χρόνια και τα λοιπά, ξέρει πώ είναι η κατάσταση, λέει, δεν θέλω να του αποθαρρύνει. Λέω, οκ, του λέω. Εντάξει, τέλο πάντων και τα λοιπά. Σε θυμώνουν, θα λέγαμε δηλαδή. Τι? Σε θυμώνουν. Θα λέγαμε φημόσιο συγκεκριμένο, οκ, ναι. Αλλά δεν έφαγε Παπαδόπουλο πολύ. Και πήγα, ρε παιδί, μετά μέσα, μια μεγάλη έτσι έτουσα, ρε παιδί μου και τα λοιπά. Κάθισα εκεί πέρα μπροστά, κάθισα στην έδρα συγκεκριμένα. Τα παιδάκια σε κοιτούσαν με αυτό το στόμα. Τα παιδάκια. Παιδάκια δεν τα λες παιδάκια. Παιδάκια, εντάξει. Ήταν από 18 μέχρι 20, 21, 22 και πέρα. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ναι. Και μια ώρα, ρε παιδί μου, τους έλεγα, με ρωτούσανε, τους έλεγα, με ρωτούσανε. Q&A φάση. Στην αρχή, εντάξει, στην αρχή μου λέει ο Περικλής, μου λέει να ακούσουμε πρώτα, να μάθει ποιος είναι ο Νίκος και τα λοιπά. Το πιο ωραίο είναι, ρε παιδί μου, γιατί τους με ξέραν κιόλας. Εκπληκτικό. Και καλά, αυτό ήταν δεδομένο. Και με ρωτούσανε για το χρύσανθο, δηλαδή αυτό είναι ακόμα πιο εκπληκτικό. Εντάξει. Ναι, τους είπα ρε παιδί μου ποιος είμαι και τι κάνω και τα λοιπά. Και μετά με ρωτούσανε, δηλαδή πώς είναι η δουλειά και τα λοιπά. Ένας με ρώτησε τι ώρα ξυπνάς. Τι ώρα λέει ξυπνάς το πρωί. Να με ρώτησε πρώτα να ξυπνάω το χείο. Εγώ τι να ξυπνά. Του λέω γιατί από τότε, δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, από τότε 8 η ώρα ξυπνούσα γιατί είχα βάρδια. Ναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Έχουν περάσει 6 χρόνια. Λοιπόν, ναι, ρε παιδί μου, η δουλειά πώς είναι, τα ωράρια δύσκολα. Ανοίξει χρόνο για προσωπική ζωή. Τι τραβάς, Νίκο, αγόρι μου. Είπες έχω χρόνο για προσωπική ζωή, είπες όχι. Εντάξει, αυτό του λέω είναι πολύ υποκειμενικό. Εξαρτάται με ποιον είσαι, του λέω και αναλόγως αξιολογείς και το χρόνο. Όχι αξιολογείς το χρόνο. Βλέπεις πώς διαχειρίζεσαι και το χρόνο, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί ο λίγος χρόνος με κάποιον να είναι πολύ. Να είναι πολύτιμο στο δεύτερο. Το είπε αυτό στα παιδιά. Γιατί αυτό είναι μάθημα ζωή, εγώ πιστεύω. Όχι μάθημα δημοσιογραφία. Εγώ το είπα. Μπράβο. Εντάξει, με ρωτήσα να. Όσο το έπιασε αυτό, ναι. Κάτι κέρδισε. Έτσι. Από του νεαρού δημοσιογράφου. Τσάρασε. Του. Εκολαπτόμενου. 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 Με ρωτήσα να πούμε τα λεφτά πώ είναι. Τι του είπε. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εκεί σφίχτηκα λίγο και μαζεύτηκα. Γιατί ήταν άλλε εποχέ, τώρα πλέον μα τα δέκα αυτά είναι γνωστά. Του είπα, παιδί μου, του λέω όμω ότι είναι δύσκολο. Λέω να ξέρετε ότι θέλει υπομονή και θα φάτε. Του είπα, θα φάτε 100. Γιατί είναι αυτό που με ο πατέρα μου όταν πήγα σε αυτή τη δουλειά. Μου λέει, θα φάτε 100, μου λέει, να ξέρει. Θε να πει, του λέω, θέλω να πω. Okay, μου λέει, πες. Μην έρθει μετά από 10 χρόνια και μου κλαίγει. Δηλαδή, ο παπά θα είναι στη δουλειά. Κατάλε. Αυτό μα Δεν με έβαλε. Δεν με έβαλε ποτέ. Έλα τώρα, δεν με έβαλε τώρα ποτέ τώρα. Δεν με έβαλε. Έλα τώρα με την εφημερίδα που έκλεισε τώρα εκεί πέρα. Έλα τώρα. Ποια, εκεί μόνο. Εκεί μόνο, εντάξει. Εκεί. Ναι. Έγινε η αρχή. Α. Μετά όμω ακολούθησε το δικό μου μονοπάτι. Με το τούτο μου εδώ, καθαρό. Το δικό μου μονοπάτι, εντάξει, εγώ μόνο μου. Λοιπόν. Αυτό το να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ καθώς μιλούσες στα παιδιά, έβλεπες το βλέμμα τους να αλλάζει κάτι, δηλαδή. Της Αγιελλάδας. Ωραία, μπράβο. Ωραία, όχι, εντάξει, είχαν έρθει. Εγώ τα δύο χρόνια που ήμουν σχολείο, όποιος ήθελε να μας μιλήσει, πάντως βαριόμασταν πάρα πολύ. Ναι, ήμουν σίγουρος ότι βαριόντουσαν κάποιοι. Ρωτούσανε. Και οι περισσότεροι μεταξύ μας λέγαμε ότι. Τι μας αρέσει τώρα. Ναι, περισσότεροι ρωτούσαν τα κορίτσια, είναι η αλήθεια. Για κάποιον άλλο λόγο, Νίκο. Δεν ρωτούσαν γιατί θέλαν να μάθουν μόνο για τη δημοσιογραφία. Όχι, απλά θέλαν το πύρι-πύρι, θεωρώ. Μία ερώτηση λέει: είστε ελεύθερος. Ορίστε. Στον πληθυντικό. Ναι, στον πληθυντικό. 6 χρόνια πριν τώρα, εντάξει. Ελεύθερος. Τι απάντησες. Ελεύθερος, αλλά όχι διαθέσιμος. Το 13 καλοκαίρι, ψάχνω. Φρεσκοχωρισμένος τότε.
Μίλησε μας, περίμενε, μίλησε μας γι' αυτό. Θα σου μιλήσω που ήμουν φρέσκο. Άστα το τώρα, εδώ είναι το θέμα. Πήγε να διδάξει σχολή δημοσιογραφία τώρα ο Νίκος Παπαδόπουλος πριν 6 χρόνια. Πήγε να μιλήσει. Από αυτά τα παιδιά έκανε ένα παιδί καριέρα. Ο ένας ο φίλος ο Χρήστος, οκ. Ήταν ΠΑΟΚ, έγινε Ολυμπιακός, έγινε ΑΕΚ. Α. Είναι από την Πάτρα. Εντάξει. Με ό,τι ασχολείται, γίνεται κιόλας. Ήταν από την Πάτρα και ήρθε εδώ πέρα να. Για κάποιον παράδοξο λόγο, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Εκεί πέρα σχολείται δημοσιογραφία, δεν έχει. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω. Γιατί πήγε στην Αθήνα, θα σου πω εγώ. Άσε, στην Πάτρα δεν έχει. Η αγάπη Γαβριλίδου μου λέει, Νίκο Παπαδόπουλο, να σου πω ότι παραλίγο δεν σε πρόλαβε. Δηλαδή, αυτή λέει τελείωσε. Σωστά, ήταν εκεί. Θα σου πω. Αυτή παίρνει τα μαθήματα από τον τζάμπα, δεν χρειάζεται. Σωστά. Λέει, ναι, εγώ καλοκαίρι 12 προς 13 πήγα, λέει, σε αυτό το ΙΕΚ. Ναι. Οπότε για λίγο. Για λίγο δηλαδή, μάλιστα. Δεν πρόλαβε την ομιλία σου. Καλό, ναι. Καλό. Τη διάλεξη θα πω. Τη διάλεξη, ναι. Τη διάλεξη. Τη διάλεξη. Και μην ξεράσω, θυμάμαι πως είχα κλείσει, σου λέω, να το κάνετε, λέω. Αλλά να το αγαπάτε, λέω, και να το κάνετε. Μπράβο, Νίκο. Καθόλου κλεισέ, Νίκο. Ναι, να το αγαπάτε. Πού το σκέφτηκε να φύγει αυτό το πράγμα. Και 6 χρόνια μετά, γιατί τότε ακόμα είμαστε, ρε παιδί μου, 23 χρόνια τώρα, εντάξει, έχουν περάσει κάποια χρόνια, δηλαδή τώρα μετά από 6 χρόνια ξεχνάω. Ναι. Αλλά ήταν. Είχε κάνει κάποια προεργασία, Νίκο, πριν πα τέτοια. Δηλαδή, πέρα από το να αντιθεί καλά. Okay. Είχε φτιάξει μια σκαλέτα, κάτι, ρε παιδί μου, ή απλά έβγαινε από μόνο του. Τίποτα, πήγα έτσι. Πήγα έτσι φλού, χύμα στο κύμα. Νίκο, εσύ αν γυρνούσε τώρα το χρόνο πίσω, θα το έκανε γιατί το. Και θα το αγαπούσε, εσύ. Α, εγώ νομίζω αυτό τον Νίκο. Όχι, όχι, αυτό τον Νίκο έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις. Με σένα δεν έχω κάνει. Εγώ δεν έχω διδάξει καταρχά στη σχολή δημοσιογραφία ποτέ. Ούτε έχω δώσει διάλεξη. Μια φορά πήγα και μίλησα. Ναι, οκ. Εντάξει, τι θα έκανα. Άμα. Άμα γυρνούσε το χρόνο πίσω. Θα είχε αυτό το μότο μέσα στο μυαλό σου και θα συνέχισε αυτή τη δουλειά, θα την έκανε. Θα την ξαναέκανα, ναι. Γιατί δεν την ξανακάνει. Άρα, no regrets. Ωραία, ναι. Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Είμαι ένα παιδί το οποίο από τα 5 του έλεγε ότι θα γίνει δημοσιογράφο. Από τα 10 του άρχισε να λέει ότι θα κάνει ρεπορτάζάρι. Ναι, εντάξει. Γιατί ρε Νίκο, σε αυτό το περιβάλλον μεγάλωσα. Τι να κάνω. Α, δηλαδή, η αγάπη. Ξέρω, σε έβαλε ο παπά στη δουλειά. Συγγνώμη. Δεν έχει να κάνει, το καταλάβαμε. Εντάξει, αυτό είναι προβοκάτσια τώρα. Αυτό είναι τώρα. Κι άλλη λάσπη σου ανανημιστήκα, αλλά δεν τρώω, εντάξει. Ρε αγόρι μου, σε έβαλε στη δουλειά, ναι ή όχι. Ναι, σου είπα ότι. Μετά πήγα μόνο μου. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάθε γονιό βοηθάει το παιδί του αν μπορεί να μπει σε μια δουλειά. Μετά είναι πώ θα σταθεί αυτό το χώρο, στον κάθε χώρο. Έτσι είναι. Ο Νίκος στάθηκε πάρα πολύ καλά. Επίσης, η αγάπη Γαβριλίδου συνεχίζει και λέει ότι πάλι καλά που σε γνώρισε και μοιράστηκε μαζί σου τις γνώσεις. Ξεχνάω. Επίσης. Διάλεξε λοιπόν ο Νίκος. Αχ, πες μα, έχεις άλλες ιστορίες τέτοιες να μας πεις. Όχι. Είναι πολύ ωραίες. Όχι, τέτοια όχι. Παρόμοια ιστορία δεν έχω, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Okay. Εμένα μου είχαν φέρει το Κωστήρα Απτόπουλο, φίλοι. Δηλαδή, φίλε, τώρα... Εμάς μας φέραν τη Σοφία. Ποιο. Αχ. Χατζη. Έλα, Νικοπέες που βλέπουμε. Σοφία, Χατζή... Σοφία Παπαϊωάννου. Σοφία Παπαϊωάννου δεν την ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα από Σοφία Παπαϊωάννου. Αυτή γιατί... που κάνει τις 360 μοίρες στον Α. Τώρα τον διαφώτισε φουλ. Όχι, δεν είναι. Ακόμα, με, ακόμα δεν είμαι, έχει χάσει. Εκεί, Άρης εκεί δεν είναι. Δεν είναι. Άρης, σειρά, εκεί, όχι, δεν είναι. Βλέπω Αντώνη Σρόιτερ. Καλά κάνει. Θα τον ακολουθήσει στο Instagram. Όχι. Εσύ δεν χρειάζεται. Τον ακολουθούν άλλε και γίνεται δουλίτσα. Γενικά. Οπα. Είναι ο Αντώνης, είναι δυνατός αυτό το κομμάτι. Λένε οι πληροφορίες. Αλήθεια, ε. Βεβαίως. Τι λέει, ρε φίλε. Εντάξει, ωραίος άντρας είναι. Είναι και χωρισμένος κιόλας, ναι. Τώρα βέβαια νομίζω ότι έχει σχέση. Καλά. Παντρεμένος, okay. Ξαναπαντρεύτηκε. Ξαναπαντρεύτηκε. Mm. Να χαρά. Για μένα του πιο σοβαρούς που υπάρχουν. Του πιο σοβαρούς. Ναι. Πολύ δυνατός θα έλεγα. Στη δουλειά του. Στη δουλειά του, ναι, θα έλεγα ότι είναι πολύ σοβαρός. Το βλέπεις ρε παιδί μου ευχάριστα, δεν σε κουράζει, ας πούμε. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τη... Είχε κάνει πολύ ωραία συνέντευξη στο Τζιπά όταν είχε πάει στην Γαλλία. Ναι, πολύ ωραία. Αλλά είχε κάνει πολύ χάλια συνέντευξη στον Παπακαλιάτη. Που τον ειρωνευόταν όλη την ώρα. Εγώ εδώ θα κάτσω, θα μιλάω. Θα λέω τη γνώμη μου γιατί. Τώρα ξεκίνησα. Τι συρωτήσαμε, λέει. Μάλιστα. Πώς τη βλέπεις την εκολαπτόμενη. Να σου πω. Θα τη βάλουμε να κάνει εδώ πέρα κανένα βράδυ. Να έχετε αυτή εδώ καλά. Που το έχει κιόλα. Θα πάρει λίγο εμπειρία. Θα φέρουμε και την αγάπη εδώ πέρα να κάνουμε να βγάλουν δύο ρογούστα. Ωραία, μια χαρά. Τι. Εμείς, πρόσεξε. Τους δίνουμε και τα λεφτά μας. Βεβαίως εννοείται. Δεν έχουμε δέμα. Όχι, όχι. Εδώ το πάμε. Δεν θα δίνουμε κάτι λίγα. Εσύ τι θες, θα τα δίνεις πάλι στην ίδια τσέπη. Σωστά. Δεν μπορείς να φύγεις σεζόν το κορίτσι. Δεν γίνεται. Ναι, έχει να φύγει σεζόν. Αλήθεια είναι αυτή. Είχε κάνει πολλές αστέρες λοιπόν το Τσιπά τότε. Που είχε πάει στη Γαλλία. Ήταν ωραία ενδιαφέρουσα. Αλλά το Παπακαλιάτη δεν του. Και το Μαγνάκι, πολύ ωραία. Απόγευμα ξεκινήσανε. Βράδυ τελειώσανε. Μαγνάκι, πολύ ωραία. Μία ώρα, μέσα μία ώρα πώς είναι από ντάλα ήλιο βράδυ, δεν ξέρω πραγματικά. Γενικά αυτή η αυτοψία έχει λίγο ενδιαφέρον σε σχέση με διάφορες άλλες εκπομπές που βγαίνουν κατά καιρούς. Έχει. Μια φορά είχε και. Είναι λίγο κάτι διαφορετικό. Νονή της νύχτας, Ηρακλή Νύχταρε. Γιατί ο Ηρακλής ο Νύχταρης είναι νονός της νύχτας. Όχι, είναι άνθρωπος που έχει μαγαζιά, ρε παιδί μου κτλ. Και μπορεί να καταθέσει δικές του εμπειρίες. Mm.
Okay. Δεν ήθελα να πω κάτι. Για τον Πάκο Ερέρα τελικά δεν είπαμε τίποτα τώρα που πήγαμε εκεί πέρα. Για πες την παππού. Ναι. Τον παππού. Δηλαδή τι ήταν αυτό που είπε σήμερα, ρε φίλε. Παππού. Εγώ δεν ξέρω, μου είπαν κάτι, άκουσα και τέτοια. Ο παππού. Ο παππού δήλωσε αυτά που δήλωσε. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ έχω να πω ότι οι άνθρωποι του Άρη από τη στιγμή που έφυγε από την ομάδα δεν έχουν μιλήσει αρνητικά για αυτόν σε καμία περίπτωση δημόσια. Εντάξει. Για τον Ερέρα τώρα λέμε. Για έτσι. Τον Ερέρα λέω και αυτό έπρεπε να το σεβαστεί με αυτά τα οποία λέει τώρα. Ναι. Αλλά εντάξει, λόγω τη ιστορία με τον Ραούλ Μπράβο, κλείθηκε και αυτό, επειδή είχε συνεργαστεί μαζί του για ένα μικρό διάστημα πέρυσι. Γιατί ο Ραούλ Μπράβο, θυμίζω. Ανοίγουν ήρθε... στόματα, Νίκο. Ήρθε, αλλά έφυγε λίγο μετά. Εντάξει. Ναι. Σχολίασε και αυτό στην. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Ο Πάκο Ερέρα στο ξεκίνημα τη σεζόν όταν ήταν εδώ, ήταν ο Ραούλ Μπράβο στην ομάδα. Ήταν στο team του. Και αυτό δεν είχε σχέση, δηλαδή, ο Πάκο Ερέρα με τον Ραούλ Μπράβο. Καθόλου. Απλά του δεν είπε... τον ήξερε. Του το είπαν και το ενέκρινε ότι να έχουν τον Ραούλ Μπράβο και λέει ναι. Α. Εσύ όμως τον δέχτηκες να είναι στο γκρουπ σου και στο team σου. Ναι. Εντάξει. Okay. Τότε γιατί τον δέχτηκες. Ήτανε βοηθός, ας πούμε. Ήταν, ρε παιδί μου, είναι βοηθός. Μάλιστα. Okay. Και αυτός. Ο Ραούλ Μπράβο τον Άρη πότε έφυγε, ρε φίλε. Όχι ποδοσφαιρικά. Σαν παίχτης, κατάλαβες. Πριν φύγει ο Ερέρα, νομίζω είχε φύγει. Μάλιστα. Κάπου εκεί. Okay. Κάπου εκεί ήταν. Ή όταν έφυγε ο Ερέρα, τέλος πάντων, κάπου εκεί. Τι μας είπες, ρε Πάκο, δηλαδή τώρα, ας πούμε. Και εσύ πού έμαθες ότι μπορεί να δάνεισε 300 χιλιάρικα ο... Και πώς μπορείς να τα αποδείξεις κιόλας. Ο Ραούλ Μπράβο στον Καρυπίδη και εγώ σου λέω ότι... Α, εντάξει, οκ. Okay. Πώς αποδεικνύεται αυτό. Δεν αποδεικνύεται, ρε φίλε. Κυνηγάς Κάρι. Ότι το έκανε. Όπως κυνηγάει η Κάρι είναι εχθρός μας. Εντάξει. Όπως κυνηγάει η Κάρι είναι εχθρός μας. 100%. Είναι ο αγαπημένος παράγοντας της εκπομπής. Δεν ασχολείται. Δεν τους βλέπει, λέω εγώ. Κανένα από αυτά δεν βλέπει. Εδώ έχει δώσει την εκπληκτική απάντηση στον Τόμπα Παπαδόπουλο πέρυσι που του είπε να πάρει την ομάδα, λέει, με 4 εκατομμύρια και τα δώσει εδώ σε 8 χρόνια. Και γυρνάει ο Καρυπίδης, ο Θεός Θόδωρος Καρυπίδης, και του λέει: Και τι είμαι εγώ, του λέει, ρε Κοτσόβολος. Πολύ καλά εξηγήθηκε. Αυτή είναι η απάντηση παράγοντα. Έτσι, ναι, τα σκέτα. Δεν έχει. Και τώρα πολύ τον Παπαδόπουλο. Καλά εξηγήθηκε. Και μετά ο Τόμπα Παπαδόπουλος είχε την πετυχημένη παρουσία του στην Ηρακλή. Πολύ καλά τα πήγε. Πολύ καλά τα πήγε. Εξαιρετικά. Ναι, ναι, τρομερά θα έλεγα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τον Πάκο Ερέρα παραπάνω, να ξέρεις, θεωρώ την δήλωση του... Πολύ, πολύ άτυχη, πολύ άστοχη, δεν χρειαζότανε, δηλαδή είναι το γνωστό ως προχωρά. Παρότι οι συνοδοιπόροι μου την ανέβασαν πολύ, αλλά εγώ δεν το βλέπω με ενδιαφέρον το όλο θέμα, γιατί είπε κάτι ο Ερέρα για αυτό το πράγμα που δεν αποδεικνύεται και δεν. Ναι. Δεν νομίζω ότι αποδεικνύεται το όλο θέμα. Okay. Και ίσως αυτό να έχει να κάνει και η αδυναμία που έχω στον. Στον παππού. Στον Καρυπίδη, ρε φίλε. Α, στον Καρυπίδη. Ναι. Τι να κάνω. Βρέθηκε ένα παξίπ σαν, σαν πρόεδρο. Είναι πολύ δυνατό. Ξέρεις να διαχωρίζεις την ποιότητα και αυτό είναι που. Ναι. Που μετράει πάρα πολύ. Ναι, τον σέβομαι πολύ. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, 87 το Πορτογαλία-Ελβετία έχει μείνει στο 1-1 μετά από εκείνο το πέναλ το περίεργο που έδωσε ο Μπριχ με το video assistant referee. Λογικά εδώ είναι η ώρα που η Πορτογαλία βάζει γκολ. Η παλιά καλή Πορτογαλία, τέλος πάντων. Η γενικότερα μια ομάδα του Σάντος. Είμαστε 85 πια. Οπότε κάπου στα κοντά η λογική λέει ότι θα γίνει κάποιο φάουλ, κάποιο κόρνερ, θα πεταχτεί κάποιο, θα βάλει ένα γκολ. Απλά δεν έχω καταλάβει τώρα τι γίνεται στην προηγούμενη περίπτωση. Πάμε σε παράταση. Δεν νομίζω ότι έχει επαναληπτικούς εδώ η κατάσταση. Πρέπει να έχει παράταση και πέναλτι. Μάλλον. Ναι. Έτσι. Γιατί μιλάμε για ημιτελικό του Nations League. Να, εδώ παλιά ήταν ο Ρονάλντο. Τη διοργάνωση δεν κάθεσε να σχολιάσει. Όχι, δεν κατάλαβε ποτέ κανένα τι γίνεται και τι συμβαίνει. Νομίζω ότι αυτός που το κερδίζει πάει κατευθείαν στο μήλος του Euro 2020. Αυτό. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Αυτές οι ομάδες τώρα. Δηλαδή, να λέγαμε. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτές οι ομάδες εδώ. Άσε τώρα αυτή την αγωνιστική που έχουμε. Που θα παίξει η Ελλάδα με την Ιταλία κουλουπού κουλουπού. Και την. Ποια άλλη είπαμε, και την Αρμενία. Η Ελλάδα θα παίξει, Νίκο. Ναι, Ιταλία και Αρμενία. Πολύ ωραία. 8 και 11. Ωραία. Αυτή εδώ. Στις πρώτες δύο αγωνιστικές των προκριματικών δεν παίζανε. Η Πορτογαλία, η Ελβετία, η Αγγλία εκεί. Δεν έχω ιδέα. Τα έχουν κάνει σαλάτα. Okay. Okay. Τι να πω, okay, φίλε, δεν ξέρω. Λίγο είναι λίγο. Φερναντάο, έσφιξε. Εκεί θα ξανασέβει τον εαυτό σου Πορτογαλία, θα βάλει γκολ, φίλε τώρα. Θα το βάλει στο 90, στο 89, στο 88, στο 91, κάπου εκεί θα το βάλει. Αν θέλουμε να μιλάμε λογικά. Βάλε τον Μπουφάν. Δηλαδή για να ξέρετε, εσείς παιδιά, σε στοίχημα να βάλετε μια ψηλή εκεί πέρα. Στο γκολ της Πορτογαλίας και αφιστερήσεις, ας πούμε. Ή να βάλετε άσο την Πορτογαλία τώρα. Να βάλει δεύτερο γκολ. Ή επόμενο γκολ να βάλετε Πορτογαλία. Και τόσο δεκλεύει την μπάλα, 1-2 Ελβετία. Άιντε. Αντίο. Λοιπόν. Εμείς θα βάλουμε break. Γιατί εμείς θα βάλουμε break. Η Στίχημαν παραμένει μαζί μας φυσικά. Κατεβάζετε εφαρμογή στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας. Έχετε παντού τη Στίχημαν μαζί σας. Κάθε μέρα με μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Υπάρχει και ένα καζίνο τη Στίχημαν πλέον, το οποίο έχει και εκεί πάρα πολλές επιλογές για παιχνίδι και κέρδη. Α, μάνι η Ελβετία ευκαιρία.
Όλα αυτά στο stoichiman.gr. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με την καλή φίλη, η οποία είναι guest σήμερα και την ακούμε να μας λέει περίπου. Με θυμώνεις. Πάμε στο διάλειμμα και... Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι από ψηλού Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Κάτι αποκλειστικό διαβάζει ο Νίκος εδώ πέρα. Τι είναι το αποκλειστικό, συνάδελφε? 70% έκτος, ωραίο παπούτσι. Όχι, βλακία μας κάτω παπούτσι. Για να πάνω. Ο Πάο καρπάζει, σε εισαγωγικά θα πρέπει να βάλει το αρπάζει, τον κορυφαίο μπακ της Πορτογαλικής Λίγκας, Ροντρίγκο Σουάρες. Γράφει εδώ το SDN. Είναι παίχτης της... Πολύ καλή ερώτηση. Τι διάβασα να μου πεις τόση ώρα. Έχω φτάσει μέχρι εδώ και ακόμα δεν έχουμε δει που παίζει. Α, ωραία. Ναι. Και ακόμα, δηλαδή, έχω διαβάσει 4 παραγράφους. Ωραία, αποκλειστικό, ολοκληρωτική αλλαγή σκηνικού. Γεννήθηκε τις 26 Δεκεμβρίου του 1992, παίζει δεξί μπακ. Έχει παίξει στην Ουνιάο Σάο Ζωάο, στη Σάντρο Αντρέ και Γκρέμιο Ανάπολης, όμως τα λαγωνικά της Πόρτο, όπως γράφει εδώ συνάδελφος. Τον ανακάλεσαν και τον έφεραν το καλοκαίρι του 2015, εκεί. Δύο σεζόν με 25 συμμετοχές στην Πόρτο, δανεισμό στη Τσάβες. Η κίνηση ήταν μετακομίσει στην Άβες το καλοκαίρι του 2017, απογείωσε την καριέρα, όπως γράφει εδώ ο συνάδελφος, που τα ξέρει όλα. Δεξιός μπακ στην άμυνα, προφανώς έπαιζε από ό,τι προφανώ να καταλάβω από τα συμφραζόμενα στη Ρίο Άβες. Πρέπει να έπαιζε αυτό το παλικάρι, γιατί από το κείμενο δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ρίο Άβε. Ρίο Άβες λέει εδώ. Στην Άβες, σκέτο λέει εδώ. Άβε. Ναι, πολέμησε για τη σωτηρία της, έκανε καταπληκτικά πράγματα ως δεξί μπακ, δηλαδή πόσα πράγματα κάνει ο δεξιός μπακ. Okay. 33 ματς, 4 γκολ, 6 assist. Όντω είναι καλά τα νούμερα. Η Μάο Σάο Ζωά, όπω λέγονται την πρώτη μάνα. Ναι. Η ομάδα του Αγκούστο Ινάσιο. Θα γίνει σίγουρα τηλεφώνημα. Ένα αφιέρωμα πορτογαλική στο σελίδα στα μέσα Φεβρουαρίου αναφέρει ότι ο Ροντρίγκο Σουάρες ήταν ομαδικό παίκτη εκτό Big Four που είχε καταφέρει να μπει στην κορυφαία ενδεκάδα σε πενταγωνιστικέ. Μέσο όρο 3,3 key passes, ανά 90 λεπτά δηλαδή. Key passes. Ειλικρινά δεν. Κάποιο συνάδελφο. Κάποιο συνάδελφο αύριο θα πάρει τηλέφωνο του Σέρτζιο Κοζέσα. Το ξέρει, τι έχει να μα πει, ένα σε βγάλω. Εδώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του συναδέλφου, τον ήθελε η ΑΕΚ, παιδί μου, το συγκεκριμένο και ασχολιόταν, αλλά τον παίρνει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Γράφει το συνάδελφο τη Δίνη. Ροντρίγκο Σουάρες. Ροντρίγκο Σουάρες. Δεξιμπάκ, ο ΠΑΟΚ ψάχνει δεξιμπάκ, είναι η αλήθεια. Είναι γνωστό. Ο Μάτος θα πάει πάγκο, δηλαδή. Όχι, δεν θα πάει πάγκο, αλλά δεν γίνεται να παίζει ο Μάτος 50 μάτς σεζόν. Έχει γίνει και 32 χρόνια. Το κορυφαίο μπακ της Πορτογαλίας θα έρθει για rotation στον ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, μπορεί ο άνθρωπος να έρθει και να είναι δεκάδα. Και ο Μάτος μετά να τους σκοτώσει όλους. Τέλος πάντων, ναι, μπορεί ο άνθρωπος. Ναι, okay. Γιατί αυτό θα κάνει. Δεν είναι... Ναι, να κυνηγάει, ξέρω εγώ, το Γιουργάκι. Ναι, αλλά εντάξει. Και ο Μάτος. You don't put play me. Τρία χρόνια ο Μάτος είναι στην ομάδα, ή τέσσερα. Τρία. Έχει ακόμα ένα-δύο καλά. Πρέπει και ο ΠΑΟΚ να. Πόσο χρόνο είναι ο συγκεκριμένος? Γράφει που δεν είμαι στο κείμενο ή το ξέρω. Ο συνάδελφος λοιπόν, να φτάσει κάπου στην 56η παράγραφο. γράφει ότι είναι γεννημένος το 92. Α, εντάξει, οκ, okay, πάλι καλά. 27 δηλαδή. 27. Μάλιστα. Επειδή είναι Δεκέμβριο, δηλαδή πέσει 26. Ναι. 26 στα 27. Ναι. Καλή ηλικία είναι. Μάλιστα. 26-27 είναι Πορτογάλος. Δεν παίζει σε καμία από Πόρτο Μπενφίκα, αλλά είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος μπάκι. Γιατί δεν τον πήρε η Μπενφίκα και η Πόρτο. Ναι. Και επίσης έφτασε 26-27. Δεν τον πήρε η Μπενφίκα η Πόρτο. Η Πόρτο τον πήρε και τον είχε δανεικό δεξιά και αριστερά. Και δεν τον πήρε καμία άλλη ομάδα. Μακάρι να είναι έτσι. Γιατί το ότι ο ΠΑΟΚ γενικότερα ασχολείται, προφανώς και να γράφετε εκεί το όνομα που γράφετε, δεν είναι από το μυαλό. Ναι, και το συγκεκριμένο βέβαια έχει διάφορα πράγματα που μπαίνουν στο μυαλό του. Τέλος πάντων, λογικά ισχύει. Εντάξει. Λοιπόν, Ροντρίγκο Σουάρες. Θες να δεις, είναι καλός. Θέλω να τον ξέρω. Το Ροντρίγκο Σουάρες. Πώς να τον ξέρεις καλύτερα. Παρακολουθείς πορτογαλικό πρωτάθλημα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το παίζω πολύ στοίχημα, είναι η αλήθεια. Παίζει, ναι. Παίζει στοίχημα. Έχει θέμα με τον τζόγο, είναι σοβαρό. Αλήθεια τώρα. Πολύ σοβαρό θέμα. Δείξε με την εφαρμογή. Δεν σου α, κάτσε, να σου δείξω. Να δείξω την εφαρμογή, γιατί την εφαρμογή την έχει όντως. Μάλιστα. Αυτό ρε φίλε που έχει γίνει με τις διαρρήξεις στα σπίτια πρώην παιχτών Ολυμπιακού, το έχεις δει, το έχεις πάρει χαμπάρι. Υπάρχει δημοσίευμα. Πηγαίνει καλεωρία και του τα παίρνει για να τα πει στο στοίχημα. Εδώ πρέπει να έχει επίσης πολύ απλή να το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται καν να μπορώ να διαβάσω για το ποιο το έχει γράψει. Καλά, ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε λίγο. Τι μακροσκελέστατε τίτλοι είναι. Είχε ένα. Πού είναι, ρε φίλε. Ένα μυστήριο. Μυστήριο τρένο. Δεν θέλω να έχω επιβάτη. Δεν θέλω να. Πού είναι, ρε, εσύ αυτό το δημοσίευμα.
Ποιο? Δεν ξέρω από πού προέρχεται. Ποιο. Για τις διάφορες τέλος πάντων διαρρήξεις που έχουν γίνει στη σπίτι του Ολυμπιακού. Α, ναι, που του συλλάβανε. Πρώην παιχτών του Ολυμπιακού τέλος πάντων. Ναι, γιατί συνελήφθη αυτή η σπίρα. Δεν το βλέπω, παιδιά, τζάμπα ψάχνω. Okay. Δεν έχω αποφασίσει ευαίσθητο το θέμα λόγω Παναθηναϊκού ο Μπέρκ στη Σουηδία. Αυτό που λέγαμε χθες. Για το αν ο Μπέρκ θα πάει στον Ολυμπιακό. Που αν θα πάει θα βοηθήσει πολύ, είναι η αλήθεια. Τι, γιατί γελάς, φίλε. Διαβάζω σχόλια ναι. κάτω από το κείμενο που διάβαζε πριν λίγο. Ναι. Ξεκινάς με βόμβα, διαβάζεις κάπου, πρόλαβε την ΑΕΚ και εκεί απλά βγαίνεις και δεν ασχολείσαι με την πίψα. Τώρα υπερβολικό ο. Ο άλλος γράφει. Ο άλλος γράφει και για μένα είναι πολύ αλήθεια αυτό το οποίο λέει. Αν δεν δούμε το story του Γεωργή, δεν πιστεύουμε τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Ξεκάθαρα. Ναι. Έχει δίκιο ο φίλος. Μόνο το story του Γεωργή. Οπότε λογικά κάπου σε λίγη ώρα θα υπάρχει κάποιο story. Πιθανολογώ. Ή τέλος πάντων θα υπάρχει μια απάντηση κάπου σε ένα post. Θα το ρωτάει κάποιος πρόεδρε τι γίνεται με τον. Πώς τον είπαμε τον παλικάρο. Ζωάο. Ροντρίγκο Σοάρες. Και θα του λέει, θα τον παντάει από κάτω. Very good player. Τίποτα τέτοιο ξέρω εγώ και θα γίνεται έτσι δουλειά. Τι να κάνεις, φίλε. Very good player. Very είναι αυτό που player. Λέγαμε πριν για το Instagram και το feed και το πώς πρέπει να είναι. Τι να κάνουμε. Όλη μέρα πάνω από το Βοτανικό Δημήτρη Γιαννακόπουλος. Τι είναι η πάνω. Έχει πάρει ένα αεροπλάνο και πηγαίνει. Αδιάκοπη. Η ενασχόληση. Project Βοτανικός. Πω. Η Αθηνή υπογράφω, φίλε. Ρεσόρες. Δηλαδή, ειλικρινά, αν τα γράφουμε σε αυτά έτσι. Θα μας σκότσω κάτι σάπιο. Αυτό που έχω παρατηρήσει. Κάτι σάπιο ντομάτες, έτσι φλάου. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι εμείς, δεν ξέρω αν το κάνουν όλοι στην πόλη, η δικιά μας γενιά τουλάχιστον, δεν πλατιάζει πολύ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάει γιατί πιο πολύ κουράζουμε. Point, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί όταν κάποιος ανοίγει ένα κείμενο και βλέπει 800 λέξεις, ναι. δεν θα το διαβάσει, θα φύγει από το κείμενο. Ναι. Εντάξει. Στην Αθήνα είναι αυτό που ανοίγει ένα κείμενο, ρε παιδί μου, άρθρο, γνώμη, ρεπορτάζ. Γράφουνε. Για να δούμε πόσο χρόνο άνθρωπο θα έπρεπε να φτάσουμε στην 8η παράγραφο. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι κατάλοιπο τη εφημερίδα. Γιατί στην εφημερίδα πρέπει να γεμίσει ω γνωστόν. Εντάξει, και πάντα πλατιάζει, και εγώ το κάνω καμιά φορά. Οκ, αλλά με μέτρο. Την άρεσε, εννοεί ότι πλατιάζει. Την άρεσε, σε κάποιε φορέ μπορεί να το κάνω, ναι. Εντάξει. Στο site όμω δεν χρειάζεται. Είναι αυτό, αυτό και αυτό. Τελείω. Τι έγινε στην Πορτογαλία, ρε φίλε, τελικά. Για πε. Πριν το break ήμασταν 1-1 και ο Νίκο έλεγε ότι κάτι θα γίνει. Ναι, σαν το time έβαλε 2 Ρονάλντο. Δεν είναι 3-1 κέρδισε η Πορτογαλία και πέρασε το τελικό. Ο μπαμπάς σας. Χαλάρα. Ναι. Τώρα εδώ αργεί να μου το ανοίξει ο Μπαμπάς. Μπορεί να προσπαθεί το παιδί. Ναι. Έβαλε έτσι 3 γκολ χαλάρα. Τελικό η Πορτογαλία. Άρα αυτό που λέγαμε. Δικαιωνόμαστε πανηγυρικά. Το δεύτερο γκολ που έβαλε, το τρίτο δεν προλαβαίνω να το δω. Το δεύτερο που έβαλε δεν ήρθε από στη μένη φάση. Ήταν key pass δεξιά. Μπερνάρντο Σίλβα με τη μία γύρισμα. Και ήρθε στο πέναλτι ο Ρονάλντο. Την έστειλε την πάρα στην κλειστή γωνία. Αντίο 2-1. Το τρίτο γκολ δεν το είδα για να είμαι ειλικρινής και τώρα από ό,τι βλέπω έκλεισε και η σύνδεση από το Open Beyond, το ελεύθερο κανάλι Νίκο Παπαδόπουλο, το οποίο δείχνει και Nations League. Τα λέμε όλα έτσι. Τι άλλο έχει να δούμε τώρα πέρα, το Night Show, για να δούμε τι ξεκινάει. Άρχισε να ρετάρω πολύ άσχημα. Για να δούμε τι ξεκινάει εδώ. Τι έχει το Night Show σήμερα, ξέρουμε. Όχι. Πολύ δυνατότητα αυτό. Συγγνώμη. Δεν έχει κανέναν ράπερ, μάπερ, τέτοιο ενδιαφέρον. Αφού έφερε Sinboy, νομίζω ότι ό,τι ράπερ και να φέρει. Ποιο είναι ο υποχθόνιος, ο εισβολέας, ο υποβολέας. Ο υποχθόνιος κάπου πήγε πρόσφατα. Όχι, ο ύπο. Ο Γιωργούλης σήμερα που ανέβαζε βίντεο από τις Βρυξέλλες. Σέλφι και story. Και από το Βρυξέλλες. Έλαβαν κιόλας. Ναι, ναι, πήγε. Έχει ήδη τη θέση του με το όνομά του. Αλέξη Γιωργούλης. Τέλεια. Και να σου πω κάτι, οι άλλοι που πάνε καλύτεροι. Εντάξει, εμένα έτσι ρε φίλε, να στείλουμε ποιον άλλο, δεν πειράζει. Και ο Κάτμαν είχε βάλει κάποτε, αν θυμάστε. Δηλαδή, άξιζε να πάει, πιστεύω. Ποιος είναι ο Κάτμαν? Το κομισό. Και αυτός που είχε πει, που είχε παίξει Shakespeare και είχε πει κουμπί or not κουμπί. Αυτόν δεν τον ξέρω. Αυτός είναι ο ίδιος που τραγουδάει. Αυτός είναι. Ναι, είχαν κάνει το θεατρικό στην Ανίτα. Τότε αυτά που τα έγραφε ο Νίκος Καρβέλας, έτσι. Φυσικά. Έτσι. Και τα ετοιμάζει. Αυτό που έκανε το σκύλο μου είναι γκέι. Και για μένα μόνο κλαίει. Καινούργια ομοχνωρίχε. Το ξέρει όλα. Συνεχίζει. Εκανική εμπειρία. Ήταν από τα στιγμές που σημάδευσαν τα μαθητικά μας χρόνια. Του λυκείου, εσύ σχολείο. Εγώ δυστυχώς είχα. Είχε τελειώσει. Όχι. Ναι, εκείνη τότε ήταν. Τότε ήταν, ναι. Είχα ένα κολλητό ο οποίο ήταν μεγάλο φαν τη Ανίτα. Ο οποίο ρε παιδί μου. Όντως, δηλαδή δεν έχανε. Ναι. Δεν έχανε επεισόδια. Ωραία, και αυτός με είχε μοιήσει στο τέτοιο. Γιατί αν ήταν, έκανε πάντα Σαββατοκύριακο. Είχε από εκεί, ρε παιδί μου, τράγουδο και παρατράγουδο. Πέμπτη βράδυ. Έτσι, όχι, πέμπτη βράδυ και το ψωμί καλό. Τα παρατράγουδα ήταν μισοβδόμαδα. Αυτά ναι. με Κάτμαν και τέτοια. Ναι, αυτό λέω. Ο κολλητός λοιπόν ήταν που τα έβλεπε και μας έβαζε στο. Στο τρυπάκι αυτό. Θα σου εκμυστηρευτώ ότι ο Νίκος Μοσχοβίτης. Οπα.
Θέλει... εδώ είμαστε. Θέλει πάρα πολύ να πάει... να πάει κοινό σε τέτοιες εκπομπές. Νομίζω ότι είναι. Θέλω, κάποια στιγμή θα πάω. Όνειρο ζωής. Στον Νίκο Κοκλώνη θέλω να πάω βασικά κοινό. Γιατί? Δεν έχεις δίνει Κοκλώνη. Δηλαδή, είναι μια πολύ ωραία εκπομπή. Κλακαδόρος, δεν είσαι. Ναι. Και αν μπορεί να είναι και μπροστά σε αυτούς που τους σηκώνουν να χορεύουν, να κάνουν άλλο, πιστεύω ότι θα κάνει φουλ. Αυτό το επιτυδευμένο χορό που κάνουν, θέλω και εκεί να είμαι, ναι. Μάλιστα. Ή θέλω να πάω, ρε παιδί μου, σε κάνα τηλεπαιχνίδι εντελώς, ξέρεις, ο ρουκ-ζουκ. Δεν έχει εκεί πηγαίνει. Μπορούμε να πάμε, ρε φίλε. Ναι. Να, κάνουμε να παίξεις, είναι σε κοινό. Όχι, κοινό να είναι. Αν έχει κοινό. Το ρουκ-ζουκ είναι ωραίο να πας να παίξεις. Το ρουκ-ζουκ έχει κοινό ή έχει κοινό από τα μεγάφωνα που χειροκροπάζουν. Νομίζω ότι τα μεγάφωνα πρέπει να έχει. Γιατί δεν πάμε, ρε φίλε, κάνω μια ομάδα εδώ πέρα από το ραδιόφωνο, εγώ να εσύ. Να πάω, ρε παιδί μου, στο Αλτσαντήρ για να φωνάζω πέσταλάκι, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοια, καταλαβαίνεις. Να με δείχνει η κάμερα. Χάχα, να γελάω εγώ. Ναι. Okay. Απλά δεν ξέρω πού να αποτανθώ. Νομίζω ότι στο Ε στην Ανίτα πρέπει να πας. Πώς το λένε, Ανίτα Airlines, ποιο κάνει Ανίτα με το... Airlines, πολύ δυνατό σοβαρό. Πάρα πολύ δυνατό. Είχε προχθές πάλι έναν εκπληκτικό. Αυτό εκπέμπει πανελλαδικά. Ή το κόψανε και εκπέμπει μόνο στην Αθήνα. Νομίζω μόνο στην Αθήνα εκπέμπει. Για όχι, δεν εκπέμπει μόνο στην Αθήνα και πανελλαδικά. Εκπέμπει μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα το βρίσκεται. Αλλά το μήνυμα το φάγανε. Έχουμε εμείς Ε. Βεβαίως. Καλά τον κάναμε. Εδώ μου καθόταν. Γιατί τι σου έκανε, ρε φίλε άνθρωπο. Δεν το συμπαθώ, ρε φίλε. Δεν το συμπαθώ. Παρουσίαζε ένα τηλεοπτικό σκουπίδι, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Ενώ όλα τα άλλα πράγματα στην ελληνική. Δεν σου είπα ρε καλή ροή, οκ. Okay, δεν φωνάζει αρχικά. Δεν δηλαδή. Μπορώ δηλαδή. Τι είχε δηλαδή, ρε φίλε. Τα κατάλαβα το απογεύμα του. Τι είχε. Τι ναι. Εγώ νομίζω ότι είχε πάρα πολύ έγκυρο ρεπορτάζ. Ναι, και εκτός από αυτό έχει και μια πολύ ωραία κομπή το Σάββατο. Ξεκινούσε 2 παρά και τελείωνε 7 το απόγευμα. Και επίση και με στη χαρά ο άνθρωπο, έτσι. Ναι. Και στην τελική είχε και 10 άτομα πάνε. Πολύ ωραίο ήταν. Αυτό ήταν το αγαπημένο του. Αυτό και μετά το. Και το κανείς δεν ξέρει. Και του καμπακάκι στα 1000 χρόνια μια φορά. Όταν είχε βγει, το είχε ξεσκίσει. Το είχε ξεσκίσει αυτό. Γιορέντε, αλλιώ Σαμπάνη. Ποιο? Το Γιορέντε, ρε. Δεν το ξέρει. Πού το ξέρει το Γιορέντε, μπορεί και εσύ. Είναι ένα ποδοσφαιριστή που είναι στην Τότανα. Ναι. Τότανα, την ξέρει. Ναι, την ξέρω. Αλλά πάμε. Που είναι ίδιο Σαμπάνη. Και όπω έχει πει και ο Νίκο, πολύ επιτυχημένο προπονητή, δεν έχει πάει το μυαλό μου εκεί. Είναι ίδιο ο Μάξι Γκαγκά. Νομίζω πω και τίνο. Απλά ο Μάξι θα ρίχνει τα μαλλιά μπροστά. Αυτό θα κάνει. Έχει παχύνει κιόλα λίγο τα τελευταία χρόνια. Αλήθεια δεν είναι όπω παλιά. Παντρεύτηκε κιόλα. Ο Μάξι. Οι σχέσει παχαίνουν, Νίκο. Ή μη το λε. Α, κάποιο κάνει διατροφή, α πούμε, μπορεί να ακολουθεί κι άλλο. Οι σχέσει παχαίνουν. Έτσι πάει. Όχι, ο Μάξι παντρεύτηκε. Από εκεί έγινε το κακό. Και έτρωγε λίγο παραπάνω. Τι να κάνει. Δηλαδή, πας γίνουν σχέσεις. Όλη μέρα τρέχει ο άνθρωπος, φίλε. Διάβαζα μια έρευνα της προάλλησης, είναι αποδεικμένο και το επιβεβαιώνω κι εγώ. Ότι τα ζευγάρια είναι ευτυχισμένα άμα παχαίνουν. Αυτό, ναι, τα ζευγάρια είναι ευτυχισμένα, λέει, άμα παχαίνουν. Ναι, στους πρώτους 6 μήνες παχαίνεις. Μετά, άμα συνεχίζεις να παχαίνεις, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Και μία, και γι' αυτό. Καλά, ρε. Αυτό το Τσέρνομπιλ, το οποίο λένε όλοι. Δεν είναι στο Netflix. Εγώ το ψάχνα προχθές και λέω καλά, είναι με γλεντάνε. Ξεκινήσω αυτό το night off σήμερα. Για να το ξεκινήσει, ωραίο είναι. Πόσα επεισόδια έχει το Τσέρνομπιλ? Ποιο είδες τελευταία, Νίκο? Το American Crime Story με τον O.J. Simpson. Mm. Πολύ καλό, μου το πρότεινε ο Νίκος και σε 3-4 μέρες είδα 10 επεισόδια των 50 λεπτών. Εμείς δεν είδαμε τη δεύτερη σεζόν από αυτό. Ναι. Του Gianni Venturi. Του Gianni Versace. Gianni Venturi, μπράβο, ναι, πολύ καλά. Παιδιά, να δω καλή ώρα. Δύσκολα. The Association of Gianni Versace. Gianni Venturi, γιατί μπορεί να. Assassination. Να μην ασχοληθώ δηλαδή με αυτή τη σεζόν, μου λες. Με τη δεύτερη, όχι, δεν λέει και πολλά. Ωραία είναι, ρε. Εντάξει. Okay. Σ' ακολουθώ, επειδή είσαι έμπειρος σε αυτά, δεν θα ασχοληθώ. Παίζει ακόμα ένα χρόνο και αποσύρεται ο Κάρτερ. Πόσο χρόνο είναι ο Βίντς Κάρτερ τώρα, 40? 41, 42. Σκύλι, δεν. Σκύλι του πολέμου. Δεν καταλαβαίνει. Το Λούσιφερ θα το δεις. Κάποια στιγμή, ναι. Θα ασχοληθείς λίγο. Κάποια στιγμή, ναι. Άντε, ρε, αγόρι μου. Θα το δώσω τη βάση που πρέπει. Μάλιστα. Αν και. Τώρα έχουμε μπλέξει με τα Βαγιόλα ξανά. Όταν θα ξεμπερδέψουμε, λογικά θα ξεκινήσει το Κάζα Τεμπαπέλ, αλλά δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε και το εσύ έχεις δει Κάζα Τεμπαπέλ? Ναι. Α, έχεις δει. Σου άρεσε. Ναι. Σε κάθε φάση λίγο με κούρασε. Αχ, ο πρώτος κύκλος δεν ήταν πολύ ωραίος. Από το δεύτερο και μετά έγινε πιο ωραίο. Έκανε λίγο μια κοιλιά, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση. Στα δικά μου μάτια. Αλλά. Οκ. Okay. Ήτανε καλό. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να το κάνω πολύ ενδιαφέρον για να το παρακολουθήσω. Αυτό το άρθρο πιστεύεις ότι είναι πληρωμένο? Εγώ νομίζω όχι. Δεν νομίζω να είναι πληρωμένο. Βάλε ένα. Και εγώ τίτλο «Η τρομερή δωρεά». Είναι τα γνωστά θέματα «Βάλε ένα». Ναι. Δεν είναι. Είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία θεμάτων. Α, ξεκινάει και ο Χοντρούλης. Ο Βασίλης Καλλίδης. Πού ξεκινάει? Αυτός ξεκινάει μια εκπομπή, Νίκο Παπαδόπουλε, σαν αυτή του Netflix, το Street Food, ο οποίος έχει πάει σε διάφορες χώρες. Και τρώει street food. Και τρώει street food, ναι. Αλλά σε διάφορες χώρες, τώρα όχι στην Αμερική για παράδειγμα, ξέρω εγώ στην Ταϊβάν, στην Ινδονησία. Το πρωί έβαζε τον Ουγγαρέζο να τρώει πατέ. Πατέ.
Το είδες. Είδα και τα μακαρόνια με καραμολεμένη ακρίδα. Ναι, και το πατέ από. Από σπέρμα μπακαλιάρου. Ακριβώς. Με... Έτσι του είπε τώρα, δεν ξέρω τι ήταν, φίλε. Mm. Και μακαρόν με καραμολωμένη καρύδα από πάνω. Του είχε κλείσει τα μάτια και ο Ουγγαρέζος έτρωγε. Και στο μακαρόν με την κατσαρίδα τι ήταν ακρίδα. Καραμολωμένη ακρίδα. Ο Ουγγαρέζος στην αρχή μέχρι να του πει τι ήταν, είπε ότι είναι πολύ ωραίο αυτό που έφαγε. Σπέρμα μπακαλιάρου. Ναι, πατέ. Να ρωτήσω κάτι. Όχι το υγρό δηλαδή. Πώς βγάζουν το σπέρμα του μπακαλιάρου. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Θα μου φυλακεί. Λογικό του βαράνε. Θα μου φυλακεί. Όταν το έβλεπα, δηλαδή συγγνώμη, τι υπερπατακάνει ο μπακαλιάρου. Έτσι. Έχουν ρε παιδί μου ένα στο εργαστήριο που κάνει αυτή τη δουλειά. Φαράει στο μπακαλιάρο. Δηλαδή συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν τίποτα ρε φίλε. Κάτσε ρε εσύ. Συγγνώμη δηλαδή και... Πώς έρχεται ο μπακαλιάρος. Τον παίρνει τηλέφωνο. Έχετε παιδί μου κάπως κρατημένο. Όχι σε... Σε στήσει πώς έρχεται ρε παιδί μου για να κάνεις. Όπως όλοι. Με ψάρια. Μάλλον. Ψάρια, ναι. Ντόλφιν. Με μπακαλιαρίνες. Ναι, ντόλφιν με τέτοιο. Μου γεννήθηκε αυτή η απορία όταν είδα τη. Μπορεί να έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ο συγκεκριμένο είναι μεγάλο λιχούδη. Είναι χοντροξύγη, σωστό. Δηλαδή του αρέσει το βρωμοφαγητό. Και πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Απλά τώρα, αν ξεκινάμε με καρομαλωμένε ακρίδε, εντάξει, δουλειά δεν γίνεται. Οκ. Τι τραβάμε. Εντάξει, το κόνσεπτ είναι το ίδιο με το Netflix. Έτσι. Κοιτάξτε, α, ναι. Πόσα και πόσα έχουμε αντιγράψει. Έχει τώρα με είναι ίδιο, απλά έχει αλλάξει την, το street, έχει κάνει. 21 δολάρια. Τι 21 ναι. Δολάρια, τι θα πάρει, λέει, φίλε. Τι και μπαπάρε είναι αυτή τώρα εδώ πέρα. Ωραία, φίλε, φωτιά, συγκυριολεξία. Ναι. Να κάτσε λίγο. Τι βάζει μέσα εδώ πέρα το παλικάρι. Αυτό που είναι, δεν είδαμε όμω. Σχιστομάτε βλέπουμε. Πεθαίνει τώρα για αυτά εδώ μεταξύ. Κοιτάξτε να σου πω. Ναι, μια κουβέντα που θα ήθελα να κάνω στην τηλεόραση. Ναι, αυτή θα ήταν ωραία εκπομπή. Θα ήθελα να βγει στην τηλεόραση, Νίκο Παπαδόπουλο, γενικά. Α, αυτό παιδιά, ωραίο φαίνεται. Δεν είμαι φαν. Ωραίο είναι αυτό που έχει κάνει. Έχω βγει μια φορά, αλλά για άλλου λόγου. Τάκο με γύρω και εσία. Ναι. Τι είναι Νίκο, για άλλου λόγου, ίσω σε καμιά πορεία, αγόρι μου. Όχι, ρε. Α, είπα κι εγώ. Όχι. Καταληψία ήμουν στο Λίκιο μετά. Είχε το μαλλί μακρύ τότε. Τότε με το μακρύ μαλλί, Τότε ίσω να ήσουν εντελώ αντιρρησία τότε. Δεν έχει δει καλή ροή, δεν ξέρει. Ευτυχώ για αυτήν. Δεν έχει δει. Φωτογραφία με μακρύ μαλλί έχω δει. Α, μου έχει δείξει. Δυστυχώς για αυτήν. Δυστυχώς για αυτήν. Είχα βγει πιο. Πώς έλα, για να μην σε νιώθεις... ένα αφιέρωμα. Για να μην νιώθεις ναι. Άσχημα, θα σου δείξω και εγώ μια φωτογραφία μου. Σεξουαλική εμπειρία. Ορίστε. Με μένα. Αποκλείεται. Κι όμω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κι όμω. Ξέχνα το. Κι όμω. Αποκλείεται. Νίκο, πες. Αυτό είναι ένα αγοράκι. Είχα απάθεια βιταμίνωση και μου πέφτανε τα μαλλιά δεν και πήγε. Δεν είχα μείνει στη μαμά της ακόμα γι' αυτό εδώ. Τι? Δεν είχα μείνει στη μαμά της ακόμα γι' αυτό εδώ. Όχι, αλλά. Πώς λένε τη μαμά? Μίτσι. Μίτσι. Τι Μίτσι. 10. Μικρή Μίτσι. Όχι, Μίτσι. Από πού βγαίνει το Μίτσι? Από το Ευθυμία. Ευθυμία, ωραίο όνομα. Ευθυμία. Αυτό είναι κακό όμως. Ο αδερφός μου είχε γυρίσει και την είχε πει όταν είχε δει αυτή τη φωτογραφία. Τη λέει: δεν τρεπόσουν να κυκλοφορεί στον δρόμο και να λες ότι αυτό είναι το παιδί μου. Είσαι σαν αγοράκι. Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Κάποιο... Σαν το Harry Potter είμαι βασικά. Ποιο αγοράκι. Ναι. Πω, αλλά μετά ήρθε η εξέλιξη εδώ πέρα. Α το μετά. Α το έχουμε δώσει τον Νίκο από το 10ο καλό. Εντάξει. Όταν μια μέρα θα πάτε σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, θέλω να με διαχειριστείτε σαν τον Τζόι και να φτιάξετε ρε παιδί μου ένα δωματιάκι, ρε παιδί μου, που θα έχετε να φιλοξενείτε εμένα. Εντάξει. Όπως θες. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε και 58. Φτάσαμε. Ήρθε Γιάννη. Εμείς φτάσαμε, φίλε. Αλλά... Εμείς φτάσαμε. Καλά, φτάσαμε. Το τρένο δεν έκανε. Λοιπόν, στο Σταυροδρόμι, λοιπόν, θα περιμένουμε να έρθει λοιπόν. Εντάξει, όπο, καλά τα λέμε εδώ πέρα. Τώρα, τι ξηγέσαι έτσι τώρα τέτοια ώρα που είναι και δύσκολη. Πάμε κύριε Βασίλη. Όπου έχει βάλει και τέτοιο. Και τρέχουν τα ζουμιά από κάτω. Έχει βάλει ε. Και άιραν από πάνω. Ωραία φίλε. Πω και έχει γίνει άρρωστο. Τώρα ένα πράγμα. Άρρωστο. Πολύ άρρωστο. Πού είναι καταλάβαμε. Κάτι για Τουρκίο τέτοιο μου κάνει τώρα αυτό το σκηνικό εδώ. Αλλά δεν έχω καταλάβει που είναι. Βασικά δεν θα ήθελα να κάνω εκπομπή. Και ο κάμερα μάνα μου δεν είχα πρόβλημα. Εντάξει. Κάτι τα τρώει και αυτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να τρώει όλα μόνο του ρε φίλε. Επίσης δεν είναι και όλα ωραία ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή θα τρώγε ακρίδα. Όχι. Καλά, διάρκεια τώρα να σπέκουμε μπακαλιάρο. Με έκαψε το μυαλό του σπέρμα μπακαλιάρο όταν το άκουσα. Συνεχίζουμε να το αναφέρουμε. Φλερτάρουμε πολύ. Πάρα πολύ. Σπέρμα μπακαλιάρο λέμε, ρε φίλε. Δεν λέμε. Στην τηλεόραση ρε εσύ το είπανε. Είναι πολύ παρεξηγημένα, ξέρει τα αυτά. Καλά τώρα. Εντάξει.
Εγώ όλο να κλείσω τον Νικό Παπαδόπουλο. Ναι, τώρα εντάξει, αφού και 59 πήγε. Και βλέπω και το Ζάζ, τον έχουμε ταλαιπωρήσει ναι, σήμερα. Έτσι, ω και ο Γιώργο, επειδή είναι ένα επαγγελματία. Θα αφήσουμε τότε φίλοι και στην άλλη φορά. Απαγγελματία. Καλή ροή εδώ πέρα, πάμε τι δύο. Μια χαρά. Μια χαρά κομπλέ. Ευχαριστούμε την Στή Στίχημαν που λέει και ο Νόη Ρομπότη. Πολύ σταλέ. Και ήταν μαζί μα στην απόψινη εκπομπή. Ευχαριστούμε και όλου εσά που μα κάνατε παρέα. Βεβαίω, πολύ καλά τα λε και πάλι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο. Θεού θέλοντο και κύριο επιτρέποντο. Πολύ καλά τα λε. Λίγο μετά τι 10 μέχρι τότε να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.